Αχ, πατρίδα μου, Ελλάδα, σύ του κόσμου η συλλαμπάδα, καίγεσαι για να φωτίσεις τους ανθρώπους να ξυπνήσεις. Κυρίες και κύριοι, το Αρχείο Πολιτισμού και σήμερα εκεί που πονάει. Και εκεί που πονάει πολύ. Και πιστεύοντας ακράδαντας στην ρίση του Κλεοβούλου του Λίνδιου πως δεν υπάρχουν υποθέσεις χαμένες παρά μόνον εκείνες που εγκατέλειψες, είμαστε εδώ για να συνεχίζουμε να προσπαθούμε και να θυμίζουμε, να κάνουμε ενέσεις μνήμης. Με αφορμή, λες και χρειαζόμασταν αφορμή, το βιβλίο του Κώστα Κυριακού «Η διαχρονική τραγωδία της Βορείου Ηπείρου», είμαστε εδώ με τον ίδιο τον Κώστα για να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Κώστα μου, γεια σου. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάλι που μιλάμε και τα λέμε, αλλά πρέπει να τα λέμε συνέχεια και να τα θυμίζουμε συνέχεια. Ευχαριστώ. Δεν θέλαμε αφορμή για το βιβλίο για να βρεθούμε, αλλά μια που έτυχε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε λίγο να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Έχεις ένα τίτλο, «Η διαχρονική τραγωδία της Βορείου Ηπείρου». Από πότε την τοποθετείς αυτή τη διαχρονία? Καταρχήν να σε ευχαριστήσω άλλη μια φορά, γιατί από το 90 που πάτησε το πόδι μου στη μητέρα πατρίδα στην Ελλάδα, ένας πόθος που ήταν από μικρά παιδιά, όλοι οι βορειοεπειρώτες θέλανε να έρθουν στη μητέρα πατρίδα με κάθε τρόπο. Η πίκρα είναι ότι ακόμα σήμερα αυτό που κάναμε το 90, ακόμα σήμερα αυτό κάνουμε. Δηλαδή ενημερώνομαι, λέμε για τα προβλήματα του τόπου μας, αλλά δυστυχώς η κεντρική εξουσία δεν ακούει. Το τίτλο «Διαχρονική τραγωδία», βέβαια από τον καιρό της αυτονομίας του 1912-14, γιατί πριν το 12-14 ήμασταν όλοι σε μια τραγωδία, όλος ο ελληνισμός της Ηπείρου, των κομματιών της μητέρας πατρίδας που ήταν έξω από την τότε ελληνική επικράτεια. Αλλά το 12-14 που έγιναν οι Βαλκανικοί πολέμοι και ενσωματώθηκαν στη μητέρα πατρίδα πολλά κομμάτια που ήταν εκτός αυτής, σε μας συνέχισε η τραγωδία με τη σύμπραξη της Ιταλίας, της Αυστροχουγγαρίας και των άλλων μεγάλων δυνάμεων, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα καινούριο κράτος στην Αλβανία, και για να μπορούσε η Αλβανία να επιζήσει χρειάζονταν και η μισή Ήπειρο να προσαρτηθεί σε αυτή. Και δυστυχώς θυσίασαν εμάς. Από τότε η τραγωδία μας συνεχίζει μέχρι σήμερα, μέχρι τις μέρες μας. Επειδή κάποιος σε ακούει και λέει ότι ήσουν και υπερβολικός, έτσι, όταν λέμε τραγωδία, περιέγραψε μου λίγο την καθημερινότητα στη ζωή εκεί πέρα. Γιατί ο άλλος σήμερα στον καναπέ του, στην άνεσή του, ξέρω εγώ, βλέπει το ίντερνετ του κλπ. Και παραγγέλνει και τρώει. Αλλά πες μου την καθημερινότητα μιας οικογένειας. Έχεις δίκιο τώρα. Να μην πάμε στο 12-14, γιατί αν πάμε εκεί θα σηκωθούν και αυτοί που θυσιάστηκαν να μας πιάσουν με τα λιθάρια, να μας κυνηγήσουν, γιατί τους αρνηθήκαμε, τους ξεχάσαμε. Ας αναφερθώ μόνο σε ένα όνομα. Πήραμε τότε με την αυτονομία όλες τις περιοχές που κατοικούσαν Έλληνες. Πού ήταν Έλληνες, πού ήταν ελληνικά και τα εδάφη. Ο Λέοντα Νακάκος, παλικάρι από την Μάνη, λέει γιατί μόνο την Κοριτσάκια, το Αργυρόκαστρο και τη Χυμάρα. Με 50 παλικάρια πήρε και τον Περάτη. Αυτό σου λέει ελληνικό και τον Περάτη ελληνικότατο. Μέχρι εκεί είχε πατήσει ο πατροκοσμάς. Βέβαια οι Αλβανοί δεν είχαν τότε ούτε οργανωμένο στρατό ούτε τίποτα. Είχαν αξιωματικούς Ολλανδούς, Βέλγους, αυτοί που τους φτιάξανε με ένα λόγο, και επιτέθηκαν με τις δυνάμεις τις ξένες και ξαναπήραν τον Περάτη. Και όταν σταυρώσανε τον Λέοντα Νακάκο, του είπανε, φώναξε, ζήτω η Αλβανία και θα σου χαριστεί η ζωή. Και αυτός με τα χαράς είπε, πεθαίνω χαρούμενος, ζήτω η μάνα Ελλάδα, ζήτω η Ελλάς. Και εκεί έφαγε τη ρηπή και πέθανε. Το σκότωσαν. Έχω το λόγο από τότε. Συγγνώμη, σε ποιο σχολικό βιβλίο το έχεις δει αυτό να αναφέρεται? Πουθενά. Και αυτή είναι τραγωδία. Πουθενά. Πάμε παρακάτω. Από τότε, δηλαδή, αν ανατρέξουμε και αραδιάσουμε
το τι κατατρεγμούς έχει περάσει και έχει υποστεί ο ελληνισμός αυτού του κομματιού της Ελλάδας, δεν περιγράφονται. Δε, όχι ένας τόμος, χρειάζονται πολλοί τόμοι. Να έρθουμε μετά το 1944. Στη σκληρή περίοδο του Χότζα. Να έρθουμε σε εκείνη την περίοδο. Από το 1944. Υπενθυμίζω ότι οι κομματικοί και πολιτικοί ηγέτες μας πηγαίνουν έρχονταν επί Χότζα στην Αλβανία και γυρνάγανε εδώ και μας λέγανε πως όλα είναι υπέροχα, όλα είναι μια χαρά, τι ωραία πρόοδο που έχει η Αλβανία, τι ωραία που ζουν στην Αλβανία, και αυτά τα λέγανε κομματικά στελέχη και βουλευτές. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι, έτσι. Ναι, ζουν και βασιλεύουν. Εμείς τραβάγαμε τα μαλλιά μας. Όταν άκουσαμε εμείς μετά από μια επίσκεψη που έχει κάνει ο Μανώλης ο Γκλέζος, νεκρός πια, το 85 νομίζω, ήταν και στην κηδεία του Χότζα και βέβαια αγκαλάστηκε με τη χείρα του Χότζα και χαιρέτησε με τη γροθιά, λες και χαιρετούσε, να πούμε, κάποιον που έχει ωφελήσει την πατρίδα μας. Και όταν επέστρεψε από κάποιο ταξίδι που έκαναν κάθε τόσο ταξίδια, αυτό είπε. Έδωσε μια συνέντευξη και δεν ξέρω πού αλλού, αλλά εμείς είδαμε εφημερίδα Ιωαννίνων στην τηλεόραση που έλεγε δήλωση του Μανώλη Γκλέζου ότι η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία ζει και βασιλεύει. Ναι. Εμείς εξοργιστήκαμε, λέμε τώρα είναι δυνατόν. Δεν πιστεύαμε δηλαδή. Εγώ να σου πω την αλήθεια, και η παρέα μου όλοι, οι πρώην πολιτικοί κρατούμενοι και πολλοί κόσμος, όποιο και κομμουνιστή να βλέπαμε Έλληνα, δεν πιστεύαμε τότε ότι μας προδίδει. Δεν πιστεύαμε. Λέγαμε όσο να είναι, δεν ξέρει την πραγματικότητα. Γιατί αν μάθει την πραγματικότητα, δεν θα έχει αυτή τη στάση. Αλλά δυστυχώς κρατούν ακόμα σήμερα πάρα πολλοί ελεύθεροι Έλληνες, Ελλαδίτες ή ελεύθεροι Έλληνες, την ίδια στάση. Γιατί όταν πρόσφατα εκτελέσανε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα και ακούς πολιτικούς να λένε και τι ζητούσε να αναρτήσει μια ελληνική σημαία στους βουλεράτες. Προφανώς δεν ξέρουν τον νόμο. Δεν ξέρουν τον νόμο, καλυπτώματε. Ο νόμος την 28 και την 25 Μαρτίου και την 28 Οκτωβρίου επιτρέπει να το κάνεις αυτό. Βεβαίως. Αγνοούν και τον νόμο. Τη συμφωνία είναι μυστήριο. Δηλαδή οι Αλβανοί μας αναγνωρίζουν ως Έλληνες, μας καταδιώκουν βέβαια, αλλά μας αναγνωρίζουν βάσει των διεθνών συνθήκων που έχουν υπογράψει. Είναι καταναγκασμένοι να μας αναγνωρίσουν. Ενώ οι δικοί μας σου λένε τι ζητάνε και γιατί ψήνανε ελληνική σημαία. Πάμε στην περίοδο Χότζα. Τέλος πάντων. Ο Χότζας από τη στιγμή που επικράτησε καταρχήν, επειδή σου έχουμε κάνει φυλακή και ήταν πολλοί φίλοι του Ενβέρ Χότζα φυλακή, τα πρώην συντρόφια του, το κομμουνιστικό σύστημα, αν το έχετε υπόψη, αυτή τη θεωρία έχει ότι δεν εμπιστεύεται σε τίποτα και είναι σαν μια γουρούνα που τρώει τα γουρουνόπουλα. Ο αρχηγός τους έτρωγε όλους. Ο Ενβέρ Χότζα τους έχει φάει με όλους αυτούς που έχει πολεμήσει, αν έχει πολεμήσει, γιατί αυτός δεν τον είχαν δει ποτέ σε καμιά μάχη να πολεμήσει, τους έχει εκτελέσει όλους. Το Bureau Politique που λένε αυτή, την Κεντρική Επιτροπή και το Πολιτικό Γραφείο. Τα ξέρουμε τα ολοκληρωτικά καθεστώτα από την Τουρκία. Μα τους έχει φάει όλους, δεν άφησε κανέναν. Ναι. Από το 1944-1945, όσοι ήταν στην Κεντρική Επιτροπή, το 1990 που έπεσε το σύστημα, για δείγμα είχε αφήσει, δεν ξέρω για ποιους λόγους, κάποιον με όνομα Σπύρο Κολέκα, ο οποίος τυχαίνει να είναι πρώτος αξάδερφος της μητέρας του σημερινού Πρωθυπουργού της Αλβανίας, του Ράμα, χυμαραίος στην καταγωγή από το χωριό Βούνο. Αυτό να για συμβολικούς λόγους φαίνεται δεν τον έφαγε. Το μόνο που δεν έφαγε δηλαδή ήταν το Σπύρο Κολέκα, ο οποίος επέζησε από το 1946-1947, ήταν στην Κεντρική Επιτροπή, ως το 1990-1991. Αυτή ήταν η θεωρία και στην πράξη που επικράτησε του καθεστώτος Ενβέρ Χότζα και περισσότερο κυνηγούσε το ελληνικό στοιχείο. Αυτό το είχαμε ακούσει. Εσύ ξεκινάς τη φυλακή σου επί Χότζα. Βεβαίως, ακόμα. Βεβαίως. Μα είναι παλιά καραβάνα είσαι. Βεβαίως. Είσαι παλιός. Πες μου κάτι. Γιατί δεν μπορούμε να τα ευθυμίσουμε και λίγο. Δεν μπορεί. Είναι πολύ σκληρά αυτά που θα ακούσουμε από σένα. Πες μου κάτι. Τι έκανες εσύ και τι ηλικία ήσουν που κρίθηκες τόσο πολύ επικίνδυνος για να μπεις στη φυλακή. Τώρα στην πραγματικότητα δεν θέλω να μιλώ για τον εαυτό μου, αλλά μιλώντας για έναν, έτσι ήταν η μοίρα όλων έτσι, των δικών μας. Αλλά πριν πέσω εγώ φυλακή, εγώ έπεσα το 1974 και είμαι γεννημένος το 1955. Όταν έκλεισα τα 18 χρόνια, τότε με βάλανε, μην με πιάσει τίποτα κανένας νόμος ανήλικου και δεν τιμωρηθώ πολύ. Μ' άφησαν όσο συμπλήρωσα. Να ενηλικιωθείς δηλαδή. Να πας στο κανονικό δικαστήριο, το μέλλον, χωρίς ίκτο. Ναι, πριν τα πάθω εγώ αυτά, ήταν ομάδες άλλες βορειοεπιρωτών, οι οποίοι έχουν τιμωρηθεί με την κατηγορία πράκτορες της Ελλάδας.
πράκτορες της Ελλάδας, γιατί έχουν τελειώσει σχολές τον καιρό του πριν το 40, έχουν τελειώσει σχολές στη Μητέρα Πατρίδα, Ζωσημαία Σχολή, Βαλά και Κονίτσης, Εμπορική Σχολή Κερκύρας, διάφορες σχολές, και βέβαια ήταν βορειοπυρώτες, έχουν γυρίσει στα πατρόα τους εδάφη. Όλους αυτούς, αυτό το καθεστώς, όταν υποψιάζεται σε έναν, ναι, τους παίρνει όλους. Δηλαδή σου λέει, όλοι όσοι σπούδασαν στην Ελλάδα είναι ύποπτοι και επικίνδυνοι και εχθροί του λαού. Αυτό ήθελα να πω για το γνωστή Ρετσινιά, ο εχθρός του λαού, ας πούμε, δεν είναι. Το έχουμε ξανασυναντήσει. Τους τιμώρησε όλους και τους εκτέλεσε πολλούς από αυτούς. Τους εκτέλεσε. Βέβαια. Με το αδίκημα ότι σπούδασαν στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το κεντρικό, ότι είχαν σπουδάσει στην Ελλάδα, αλλά περί τίλιγμα έβαζαν αυτοί ότι συναντιώσουν. Τα στοιχεία δηλαδή, το ότι ήταν πράκτορας, ήταν ότι έχει τελειώσει ένα σχολείο στην Ελλάδα. Αυτό. Ότι μίλαγε για την Ελλάδα, ότι ήθελε να ήταν και περισπωμένη στη λέξη, ότι ήταν. Πολυτονικό σύστημα. Ό,τι είχε σχέση με. Γι' αυτό το καταργήσαμε μετά εδώ πέρα το πολυτονικό σύστημα. Ναι, φαίνεται, ακούσαν από εκεί. Τη γραμμή. Θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι μια μικρογραφία στις πράξεις των Αλβανών εναντίον των Ελλήνων. Προφανώς. Πριν τεμένα έχουν εκτελέσει και έχουν δικάσει σε 25 χρόνια και εκτελέσει. Αυτά τα ήξερε εσύ, τα ακούγατε στο σχολείο αυτά. Όχι, τα ακούγαμε κρυφά από εδώ και από εκεί στο σχολείο. Στο σχολείο κάναν προπαγάνδα οι κομισάριοι του κόμματος ότι τα μάτια τέσσερα, και έβαναν αυτό το κόκκινο μαντίλι του πιονιέρι που λέγανε. Πιονιέρι είναι ο μαθητής του Οχταταξίου, να πούμε. Και μαζεύαναν ένα παράδειγμα κάποιον Ολέγ Κοσεβόη, του Σοβιετικού, ο οποίος είχε ακούσει εχθρικές κουβέντες στην οικογένεια όταν ήταν παιδί μαθητής και αυτός με το κόκκινο μαντίλι στη Σοβιετική Ένωση, και είχε ακούσει τον μπαμπά και τη μαμά που μιλούσαν εναντίον του Στάλιν και τους παρέδωσε στο δάσκαλο. Πρόδωσε τους γονιούς του, δηλαδή. Πρόδωσε τους γονιούς. Και ήταν πρότυπο αυτό. Και αυτό ήταν πρότυπο. Μάλιστα. Και έπρεπε όλοι οι μαθητές να κάναμε αυτή τη δουλειά. Και μας λέγανε ότι ο εχθρός του λαού δεν κοιμάται, το ποτάμι κοιμάται. Και είχαμε εμείς στο χωριό μας 4-5 παραδείγματα. Ο Βασίλης Σαχίνης καταρχήν. Ποιο χωριό, δεν είπαμε. Δερβιτσάνη, λέει. Δερβιτσάνη. Ο εθνομάρτυρας του τόπου μας που λέγεται Βασίλης Σαχίνης ήταν ο αρχηγός της Μαβή. Η Μαβή ήταν μέτωπο απελευθέρωσης της Βορείου Ηπείρου και έχει ιδρυθεί το 1941. Το 1943 με οδηγίες του τομεάρχη των κομμονιστών της Ηπείρου με το όνομα Αλέξης Γιάνναρος και το ψευδώνυμο Αλέξης Κυριάννης, του είχαν βάλει το ψευδώνυμο Γιάνναρος. Αυτός ήταν που δασκάλευε τους κομμονιστές Αλβανούς και τους έλεγε ποιον βορειοϋπειρώτη να τσακίσουνε, γιατί συνεργάζεται με τον Ζέρβα και θέλει μετά το διωγμό των Γερμανών και των Ιταλών να προσαρτήσει τη Βόρειο Ήπειρο με την Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτές οι ομολογίες δεν είναι έτσι στον αέρα. Οι πρώην σύντροφοι του Ενβέρ Χοντζά, που όπως σας είπα έχουν καταλήξει φυλακή, τα ομολογούσαν αυτά. Είχαμε στη φυλακή έναν Μπεντρί Σπαχίου. Ήταν αργυροκαστρινός και ήταν από έναν μαχαλά, από μια συνοικία με τον Ενβέρ Χοντζά και συνομήλικος των Ενβέρ Χοντζά. Και ήταν αυτός που είχε ιδρύσει τους κομμουνιστικούς πυρήνες στο αργυρόκαστρο. Και αυτός τον έβαλαν φυλακή το 1956, γιατί είχε κάποια γραμμή διαφορετική από τον Ενβέρ Χοντζά. Ήταν αντιπρωθυπουργός και γενικός εισαγγελέας της Αλβανίας ως το 1956. Το 1956 κάτι έκαμε ένα κίνημα. Αυτός μας έλεγε στη φυλακή όταν πήγαν οι βορειοπυρώτες να τον χτυπήσουν, να τον φτύσουν. Όχι να τον, γιατί και αυτός τώρα είχε την ίδια μοίρα με τους βορειοπυρώτες. Όταν πήγαν να τον χτυπήσουν, τους λέει: «Δεν φταίμε εμείς. Τα αδέρφια σας η Ελλάδα, ο Μιλιτιάδη Κυριάννης, μας είπε να σκοτώσουμε τον Βασίλη Σαχίνη και άλλους βορειοπυρώτες, οι οποίοι σηκώναν τη φωνή για τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας», λέγανε αυτοί, δεν λέγανε ποτέ Βορειοήπειρο. Έχω το λόγο ότι αυτή η πολιτική που ακολουθούσε ήταν από το 1944 και με διάφορες διακυμάνσεις, βέβαια. Όλα αυτά τα ξέραμε εμείς σαν μικρά παιδιά, βλέπαμε τους γονείς μας, βλέπαμε τους παππούδες που κουβέντιαζαν κρυφά για τους Τσολάδες του 12-14, ακόμα λέγανε. Οι Αλβανοί τρέμουνε από τους Τσολάδες του 12-14. Τρέμανε. Είχαμε φυλακή πολλούς Αλβανούς που λέγανε μακριά, με το μήνα να κατέβεσαι με τον Έλληνα, σε σφάζει το γόνατο. Και θυμόνταν τους Τσολάδες του 12-14 ακόμα. Και τα παλικάρια του 40, βέβαια, που είναι κάτι αμολόγητο, που δίναν την ψυχή με το όνομα της πατρίδας
και έχετε υπόψη το 732, το ύψωμα. Το ύψωμα έχει γίνει 726. Ναι. Από το μολύβι που έχει πέσει εκεί πάνω. Δεν δίναν ούτε μια πιθαμή γης. Τώρα πώς να τα ξεχάσουμε όλα αυτά? Μα αν τα ξεχάσουμε όλα αυτά, καταρχήν είμαστε διαβόλοι, δεν είμαστε άνθρωποι. Είμαστε δαίμονες αν τα ξεχάσουμε αυτά. Πατάμε δηλαδή στο αίμα αυτών των ανθρώπων που ήρθαν από όλη την μητέρα πατρίδα. Ακόμα και 48 Κύπροι έχουν πεθάνει πάνω στην κορφή του 731, του 732. Δεν ξέρω πώς κατάντησαμε έτσι. Θέλεις να έρθεις στα δικά μου, το 74. Δεν ξέρω πώς κατάντησαμε έτσι. Τραγουδούσαμε και μαθαίναμε μικροί στα σχολιά για την όμορφη αδελφή, την κουκλίτσα αληθινή που έχω, τη Βόρειο Ήπειρο και την αγαπώ πολύ. Ένα τραγούδι που κόπηκε και από τα αναγνωστικά και από τα σχολιά. Για κάποιους λόγους που κάποιοι έτσι αποφάσισαν πολλά χρόνια τώρα. Εδώ όμως πρέπει να βάλουμε το καρφίο στο κόκαλο για να ξυπνήσουμε επιτέλους, αν ξυπνήσουμε. Κώστα μου, σε ρώτησα τι κακό έκανες εσύ και μόλις ενηλικιώθηκες ενώ έσβηνες στα κεράκια σου τα 18 της ενηλικίωσής σου, σε πιάσανε και σε βάλανε μέσα. Ναι. Ναι, αναγκαστικά θα πω δύο λόγια και για τον εαυτό μου, ναι. Ήμασταν στην τετάρτη γυμνασίου που αντιστοιχεί στην τρίτη λυκείου εδώ στην μητέρα πατρίδα. Δεν είχαμε στο σχολείο, στο χωριό μας και πηγαίναμε από τη Δερβιτσάνη στο Αργυρό Καστρό, είναι 7 χιλιόμετρα διαδρομή. Πώς πηγαίνατε? Είχε κάποια ουρουμπάν, τα λέγανε αυτή, κάποια μεγάλα λεωφορεία. Είμαστε στα Σαρδέλες εκεί μέσα, πρωί-πρωί από τις 5 τα ξημερώματα. Καθομάστανε στο Αργυρό Καστρό, κάνει πολύ κρύο το χειμώνα. Παγώναμε έξω ώσπου να μπαίναμε στις τάξεις. Πηγαίναμε δηλαδή από 5.30 ήμασταν στο Αργυρό Καστρό. Πηγαίνατε 5.30 γιατί αυτό ήταν το δρομολόγιο. Αυτό ήταν το δρομολόγιο, ναι. Και εσείς ήσασταν αναγκασμένοι να κάθεστε 3 ώρες έξω μέχρι να ανοίξει το σχολείο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, μέσα στο κρύο. Όλοι οι χωριάτες που έρχονταν από χωριά, εκτός από τους αργυροκαστρινούς που έρχονταν στην ώρα που έπρεπε, όλοι εμείς μαζευόμασταν από τα γύρω χωριά με λεωφορεία. Γιατί δεν είχε στις περιοχές μας μεσαία σχολή. Και πηγαίναμε στο Αργυρό Καστρό. Εκεί ήταν η περίοδο που είχε μπει και τηλεόραση στα χωριά μας. Δεν είχαμε όλοι τηλεοράσεις. Είχαν βέβαια οι κομμουνιστές, κάπου οι γραμματείς του κόμματος και κάποιοι που είχαν κάποιο συγγενή στην Αμερική, στην Ελλάδα, εκτός Αλβανίας, που έχει φύγει όχι επί Χότζα. Επί Χότζα απαγορεύονταν να στέλνανε. Όσοι έχουν δραπετεύσει επί Χότζα ήταν δακτυλοδεικτούμενοι όλο το σώι τους, όχι μόνο η οικογένεια του φυγά, του δραπέτη. Αυτόν δεν τους επιτρέπαν να έρχονταν δέματα. Κάποιο δέμα έρχονταν από αυτούς που έχουν φύγει πριν το 40 και έχουν μείνει στα ξένα, να πούμε, και στέλναν στα εγγόνια τους, στα παιδιά τους, οι τηλεοράσεις. Βέβαια ξέραμε που ήμασταν Έλληνες, γιατί αυτά ακούγαμε από τους γονείς μας και από τους παππούδες μας. Στα κρυφά ακούγανε Deutsche Welle, ακούγανε τη φωνή της Αμερικής, ακούγανε BBC, κλείνοντας όλες τις κουρτίνες από τα παράθυρα και αφού κράζονταν το ραδιόφωνο, μη πει τίποτα για την Ελλάδα, μη πει τίποτα για τη Βόρειο Ήπειρο, και πηδούσαμε από τη χαρά μας, βλέπαμε τη χαρά στα πρόσωπα των γονιών μας, και έπειτα όταν έμπαινε κάθε τόσο και έβαζαν κάποιον φυλακή ως εχθρό του λαού και ως πράκτορα της Ελλάδας. Όσοι ήταν βορειοϋπειρώτες, η κατηγορία ήταν πάντα συνδεδεμένη με τη μητέρα πατρίδα. Αυτή ήταν η αμαρτία τους, ότι αγαπούσαν την Ελλάδα. Δεν είναι ότι έχουν βγάλει το σπαθί, το κομπούρι, το πιστόλι και σκοτώνανε. Απλώς μιλάγανε και λέγανε είμαστε Έλληνες για να μην ξεχάσουμε τα ήθη και τα έθιμα και τους χορούς μας και τα τραγούδια μας και την ιστορία μας. Αυτοί καταλήγαν φυλακή. Γι' αυτό όλους τους διανοούμενους, όπως είπαμε πριν, που έχουν τελειώσει στις ελληνικές σχολές, πριν επί βασιλά Ζόγου, να πούμε, μέχρι το 40, τους καταλήξαν όλοι φυλακοί. Όλοι αυτοί ήταν συγγενείς, ήταν συμπατριώτες μας και ρίζωνε μέσα μας ότι εμείς είμαστε οι κυνηγημένοι αυτού του τόπου περισσότερο από όλους τους άλλους πολίτες. Και είμαστε Έλληνες. Και εκείνη την περίοδο, αφού ενηλικιώθηκα, ήμασταν 16, 17, 18 χρονών, ο κάθε βορειοϋπειρώτης σε εκείνη την ηλικία, όταν καταλάβαινε ότι ήταν σε ένα χώρο κλειστός σαν τα ποντίκια και δεν επιτρέπονταν ούτε να αγνάντευες από τη μεριά των σύνορων. Δηλαδή, αν κάποιος χαφιές σε έβλεπε ότι είχε ανέβει σε κάποιο δέντρο ή σε ψηλά στο βουνό και αγνάντευες προς την Κακαβιά, προς τα σύνορα, να πούμε, ας ήταν 15-20 χιλιόμετρα μακριά, αμέσως ήσουν φακελωμένος ότι παρατηρείς για να δραπετεύσεις.
κοιτάζεις να βρεις πώς είναι ο καλύτερος τρόπος για να φύγεις. Έτσι μεγαλώνανε όλα τα νέα παιδιά, όλες οι ηλικίες, ώσπου παντρεύονταν μετά και κοίταζαν το χάλι τους και την οικογένειά τους άμα παντρεύονταν. Έτσι μεγάλωναμε κι εμείς. Και ήταν η περίοδο που άνθιζε και το ελληνικό ποδόσφαιρο εκείνη την περίοδο. Και ήμασταν τρελοί φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πού να ήμασταν, με τις ομάδες και λοιπά. Με την Αλβανία δεν ήμασταν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ήμασταν φίλοι κάποιας αλβανικής ομάδας. Εμείς ήμασταν περισσότεροι τότε Παναθηναϊκοί, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν στη δόξα του τότε, με τον Δωμάζο, τον Αντωνιάδη, τον Λευτεράκη, τον Φυλακούρη. Τους αράδιαζα 120 ποδοσφαιριστές από όλες τις ομάδες απ' έξω με τα μάτια κλειστά. Ήξεραμε ακόμα που ο Δωμάζος ήταν παντρεμένος με τη Βίκη Μοσχολού, ήξεραμε ποιος ήταν γιατρός, ποιος ήταν αυτό. Τέλος πάντων, αυτά δεν περούσαν όπως απαρατήρητα. Σήμερα τα παιδιά ξέρουν τα πάντα για τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Τυπικό είναι αυτό, ναι, που μου λες, κλασικό. Αυτά όμως για την αλβανική εκεί πέρα επικρατούσα κατάσταση ήταν άκρος εχθρικά. Γιατί εμείς λατρεύαμε και αγαπούσαμε τα αδέρφια μας. Κάτι ελληνικό. Το ελληνικό, που ήταν ο εαυτός μας, να πούμε. Και έτσι σιγά σιγά σου φτιάχναν το προφίλ, σου φτιάχναν το φάκελο. Αρχικά έτσι φτιάχτηκε ο φάκελος. Δηλαδή ακούσε και μόνο να πει ζήτω ο Παναθηναϊκός, ζήτω ο Ολυμπιακός, ζήτω η ΑΕΚ. Ναι, ότι η Μαρινέλα είναι η καλύτερη τραγουδίστρια και ο Καζαντζίδης είναι ο καλύτερος τραγουδιστής. Αυτό έμπαινε στην κατηγορία. Ήταν στην κατηγορία μου. Ήταν στην κατηγορία μου αυτό. Στο κατηγορητήριο ήταν και αυτό. Και έπειτα όλοι είχαμε τη γνώμη ότι αφού εδώ δεν γίνεται τίποτα να δραπετεύσουμε σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί μεγαλώνοντας μετά, σκέφτοσαν περισσότερο τις συνέπειες που θα υπέφεραν οι άνθρωποι σου. Ίσως είχαν και κάποια σχέση, κάποια οικογένεια. Και κάποια αυτά, οικογένεια, αλλά περισσότερο έτρεμες για την οικογένειά σου, θα την έπαιραν εξορία. Ναι. Θα την τοποθετούσαν. Ναι, 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 όλοι, όλα τα αδέρφια σου, τα πάντα. Εκείνη την περίοδο κουβεντιάζαμε, όπως σου είπα, ότι όλοι οι νέοι κουβεντιάζαμε και εμείς τρία άτομα, τρία φιλαράκια εκεί πέρα. Ο Σοκράτης ο Μήλος και ο Αριστοτέλης ο Ξέρας. Και γεμίζει η καρδιά σου ο Ταγκούς, τι Σοκράτης, τι Αριστοτέλης, ο αδερφός του Αριστοτέλη, ο Οδυσσέας, αρχαία ονόματα ελληνικά. Εκεί κουβεντιάζοντας, εγώ τους είπα να δραπετεύσουμε. Να δραπετεύσουμε, να σωθούμε, να πάμε εκεί στη μητέρα πατρίδα. Ένας από εμάς, ο Αριστοτέλης, είχε άλλη γνώμη. Μου λέει, όχι, πρέπει να μείνουμε εδώ και να δράσουμε για να πέσει το καθεστώς. Πώς να δράσουμε, βρε Αριστοτέλη? Ο Σοκράτης ήταν μαζί μου να δραπετεύσουμε. Ο Αριστοτέλης λέει, όχι. Λέει, να ρίξουμε προκηρύξεις να ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Ακούγοντας εγώ τη λέξη προκηρύξεις, τρόμαξα. Του λέω, τι λες βρε Αριστοτέλη, και τι να γράψουμε στις προκηρύξεις? Μου λέει, να γράψουμε ότι να ξεσηκώσουμε τον κόσμο σε επανάσταση για να ξεσηκωθούν όλοι, να πέσει η δικτατορία. Βρε Αριστοτέλη, του λέω, αυτό χρειάζεται μεγάλος σχεδιασμός. Χρειάζεται να είμαστε πολλοί. Εδώ έχει τόσους χαφιέδες που μας λένε όλη τη διαδρομή ότι κάνουμε από το πρωί ως το βράδυ. Θα μας ανακαλύψουν, του λέω, αμέσως, και δεν θα είναι ότι θα έχουμε συνέπειες εμείς. Θα ξεριζώσουν όλη τη φάρα μας. Όχι, μου λέω, Αριστοτέλη, δεν θα μας πιάσουν. Είναι πολύ εύκολο, θα τις γράφουμε σε ένα μπλοκ με το χέρι, να πούμε, και κάνοντας περίπατο με το σουρούπομα θα βγάζουμε μία-μία και θα σκορπίζονται. Εγώ δεν δέχτηκα. Του λέω, όχι, αυτό δεν θα φέρει αποτέλεσμα, να δραπετεύσουμε. Αυτός δεν δέχτηκε, αγκαλιαστήκαμε, δώσαμε μπέσα-μπέσα να μην μαρτυρήσω εγώ αυτούς και αυτοί εμένα ότι θα δραπέτευα. Και αυτοί συνέχιζαν το πρόγραμμά τους, άρχισαν γερήνα προκηρύξεις. Μιλάμε τώρα στο Γενάρη-Φλεβάρι του 1974. Συνέχισαν να ρίχνουν προκηρύξεις 3 μήνες. Βέβαια αναστατώθηκαν οι πάντες. Τις προκηρύξεις, το λάθος ήταν που τις ρίχναμε μέσα στο χωριό μας. Τους έκανα πρόταση, εγώ δεν πήρα μέρος ούτε στο γράψιμο ούτε στο σκόρπισμα. Τους είπα να τις ρίξετε στο Αργυρό Καστρό όταν φτάνουμε με τα λεωφορεία το ξημερώματα, 5.30 ώρα. Χειμώνας ήταν και ξημέρωνε αργά, γιατί εδώ θα μας πιάσουν. Θα σας πιάσουν και θα μας πιάσουν όλους. Χωριό είναι χαφιέδες πολλούς. Δυστυχώς υπήρχαν και υπάρχουν πάρα πολλοί. Αυτοί είχαν εμπιστοσύνη ότι δεν θα ανακαλύπτονταν και ρίξανε, έρθε οδηγία, όπως ακούστηκε παραπίσω από τον Υπουργό Ασφαλείας της Αλβανίας, κάποιος Καντρίας Μπίου ήτανε,
από το 60 υπουργός εσωτερικών, ήταν ασφάλειας, ότι αν δεν μου τους πιάσετε, θα σας κρεμάσω εσάς, είπε στον διευθυντή της αστυνομίας, του αργυροκάσου και της ασφάλειας. Και ξεσήκωσαν όλους τους χαφιέδες της περιοχής, πάνω στα δέντρα, στις γωνίες, όλο το βράδυ ήταν οι χαφιέδες. Όταν βγήκαν οι φίλοι μου να ρίξουν, τους πιάσανε. Πιάσαν τον έναν από αυτούς, να πούμε. Δεν τον πιάσανε έτσι, δεν μπόρεσανε. Φεύγανε σαν λοντάρια, τρέχαν πολύ τα παιδιά, αλλά είδανε σε ποια πόρτα μπήκανε. Έπειτα από πιέσεις τους πιάσανε και εγώ έτρεμα βέβαια όταν τους πιάσανε. 16 Απριλίου τους πιάσανε, 15 τον έναν, 16 τον άλλον. Είπα δεν θα με βγάλουν στην ανάκριση. Αλλά μετά από 20 μέρες, δυστυχώς, με βγάλανε. Αυτό δεν το θεωρώ προδοσία εγώ, γιατί η ανάκριση παντού σε όλο τον κόσμο, αλλά προπαντός η ανάκριση των κομμουνιστών έχει τέτοιους τρόπους, σε κάνουν να πεις το άσπρο μαύρο. Δεν καταλαβαίνεις τι σου κάνουνε. Στην ανάκριση, όπως είπαμε, με αποκαλύπτηκα κι εγώ. Όχι ότι ήταν λιοντάρια, οι φίλοι μου ήταν λιοντάρια, δεν με καταδώσανε, αφού είδαν οι Αλβανοί ότι δεν μπορούσαν να βγάζαν το μυστικό. Δεν ήταν ο σκοπός να εκτελούσαν έναν ή δύο από εμάς. Ήταν ο σκοπός, αυτοί τρέμανε μήπως πίσω από εμάς ήταν κάποιος άλλος μεγάλος, ηλικιωμένος που μας κατατόπιζε και μας οργάνωνε. Και αυτό ήταν όλη η ανάκριση. Αφού είδαν ότι μπορεί να τρελαίνονταν ο Αριστοτέλης από το ξύλο και από ναρκωτικά και τι δεν του χρησιμοποίησαν και δεν μαρτυρούσε, τότε χρησιμοποίησαν γκεμπελκικούς ή σταλινικούς τρόπους. Του βάλανε μέσα ένα καφιέ, τον οποίο σκαφιές λέγονταν Αλβανός, ήταν Πετρίτ Μούχο. Τον είχαμε στο σπάτσο μετά. Φυλακισμένος ήταν κι αυτός. Οι Αλβανοί αυτού του είχαν εξοντώσει όλο το ΣΟΙ. Γιατί ήταν εθνικιστική η πλευρά αυτού του Πετρίτ. Και άφηκαν αυτόν ζωντανόν μόναχα. Τον άφηκαν ζωντανό με όρο, δηλαδή με τούτον όρο ήταν, τον λέγαμε ο Χαφιές των Κελών. Τα ποντίκια των Κελών του λέγαμε αυτού. Του πέραν από τα στρατόπεδα αυτού και όπου βλέπαν ότι ήταν κρατούμενοι που δεν λυγίζανε ή δεν μπορούσαν να τους πέραν το μυστικό, βάζανε ένα τέτοιο χαφιέ μέσα, τον οποίο τον ήταν εκπαιδευμένος, του λέγανε κάποια πράγματα για τεμένα αν τον βάζαν σε μένα και τον βάζανε δαρμένον μέσα. Τον κάνανε μαύρο στο ξύλο και τον πετάζαν στο κελί. Έτσι του πέταξανε του Αριστοτέλη στο κελί μετά από 13 μέρες, στις 28 Απριλίου, δεν παραδόθηκε ο Αριστοτέλης με το ξύλο και με όλους τους τρόπους, του βάλανε αυτό το χαφιέ μέσα. Αυτός ο χαφιές, βέβαια με αίματα και δαρμένος, κάποια στιγμή έκανε το τρελό και κάποια στιγμή του λέει και τι είσαι εσύ μπροστά σε μένα, εγώ ήμουν δεμένος με την ελληνική ασφάλεια, ήμουν αξιωματικός στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κλαίγοντας τα λέει αυτά αυτός ο Σπίουνο να πούμε, και ήμουν δεμένος με το Α2, με την ελληνική ασφάλεια και με την ασφάλεια στρατού και αυτό, και ήμουν αξιωματικός του Χότζα, αλλά ήμουν με την Ελλάδα. Και ο Αριστοτέλης του φάνηκε επεκνιδάκι η δράση δική του μπροστά σε τούτο το θηρίο που ήταν δεμένος με τις ελληνικές υπηρεσίες. Και του είπε και ο Αριστοτέλης ότι έχω και εγώ ένα φίλο τον Τάδε, το οποίο να με κρεμάσουν δεν τον μαρτυρώ. Γιατί δεν τον λέω, δεν τον παίρνω στο λαιμό. Τόσο ήθελαν οι Αλβανοί, τους το είπε ο άλλος και πήραν και εμένα μέσα μετά. Τα ίδια και εσύ. Πες μου κάτι, δικαστήκατε? Μας κράτησαν 10 μήνες ανάκριση. Ήτανε πρωτοφανές. 10 μήνες ανάκριση. 10 μήνες, όταν λέμε ανάκριση. Δικαστήριο περάστε. Όταν λέμε ανάκριση, ήμασταν σε κλουβί. Κλουβί, πραγματικό κλουβί. Είχε μόνο μια τρύπα που σόβανε ένα τσιγάρο στο στόμα αν ήθελε ο αστυνόμος που ήταν στην πόρτα και στάναβε αυτός. Ή άνοιγε την τρύπα και σε έφτυνε. Ή άνοιγε την τρύπα και αν σε έβλεπε εξαπλωμένον, φώναζε και τους άλλους, έμπαινε μέσα και σέδερε. Και αυτό συνέχισε 10 μήνες. Μετά από 10 μήνες, στις 16 Δεκεμβρίου του 1974, μας βγάλανε στο δικαστήριο. Τον Σωκράτη τον τρέλαναν. Ήταν και μια τραγωδία. Οι τρεις εμείς, ο ένας ο Σωκράτης ήταν χειρότερη η κατάληξή του. Δεν είναι ότι τρελάθηκε. Είχε κάποια προβλήματα από το δαρμό που έφαγε, αλλά ήθελε το ίδιο το σύστημα, το καθεστώς, να τον έβγανε τρελό. Γιατί δυστυχώς το ΣΟΙ του Σωκράτη ήταν όλοι με το καθεστώς. Ήταν αξιωματικοί, ήταν κομμουνιστές, ήταν γραμματείς του κόμματος. Οπότε αυτός πρέπει να βγει τρελός. Πρέπει να βγει τρελός για να μην λερωθεί το ΣΟΙ. Και τον βάλαν στα τρελοκομεία τον καημένο τον Σωκράτη. Εμάς τους άλλους μετά, τον Αριστοτέλη, εμένα με εντάξανε στην ομάδα σαν να έχω πράξει κι εγώ. Δεν τους ένοιαζα αν δεν έχω ρίξει εγώ προκηρύξεις. Το δικαστήριο έγινε κανονικά. Το δικαστήριο είναι και κλεισμένο των θυρών.
Μέσα ήταν 5 αξιωματικοί, κάνα 2-3 γραμματείς του κόμματος και 2 χωριανοί μου για να μαθαίνονταν το τι γίνεται. Δικηγόροι? Τι, δεν υπήρχαν, τι δικηγόροι. Δεν είχατε δικηγόρο? Ποτέ. Δικηγόρο να ζητούσες δικηγόρο, δεν έχεις εμπιστοσύνη στο κόμμα, παλοκουτάβι του Έλληνα. Το κόμμα θα σε δικάσει και ξέρει το κόμμα. Το κόμμα είναι και δικηγόρος και εισαγγελέας και δικαστής. Αυτά τα ωραία γίνονται, κυρίες και κύριοι, τον 20ο αιώνα. Και μετά έχουμε την πρόοδο της νομικής επιστήμης και της νομικής κοινωνίας και τους διεθνείς νόμους και τις διεθνείς συνθήκες που κάποια κράτη θέλουν να μπουν στα ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά σαλόνια με αυτές τις συνθήκες. Σε λίγο πάλι μαζί. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα? Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, μέρος τρίτων, αλλά όχι τελευταίων. Δεν βλέπω να τελειώνουμε σήμερα. Με συνοπτικές διαδικασίες, λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι τον 20ο αιώνα, τη δεκαετία του 70, χθες δηλαδή, νέα παιδιά 18 χρόνων, μόλις έχουν σβήσει τα κεράκια τους και έχουν ενηλικιωθεί με όλες κατηγορίες, μπαίνουν στη φυλακή. Μπαίνουν στη φυλακή ή τους βγάζουν τρελοχάρτια και μένετε πόσα χρόνια? Δίκασαν τον Αριστοτέλη ως αρχηγό 10 χρόνια. Εμένα, ας μην έπαιρνα μέρος στην οργάνωση ως ενεργό μέλος, με δίκασαν ως υπαρχηγό της οργάνωσης 9 χρόνια. 9 χρόνια. Τα υπέφεραμε όλα στο ΣΠΑΤΣ. Το ΣΠΑΤΣ ήταν το σκληρότερο στρατόπεδο. Είχαμε ανθρώπους εκεί που έχουν κάνει στην Τρεμπλίνκα και στο Ματχάουζεν. Και μας λέγανε τι Τρεμπλίνκα και τι Ματχάουζεν. Εδώ είναι πολύ χειρότερα. Όταν μιλάμε. Δεν μπορεί να περιγραφεί και λέμε πώς σωθήκαμε, πώς γλιτώσαμε. Δηλαδή. Αλλά ο άνθρωπος είναι τόσο δυνατός που σωθήκαμε. Πολλοί πέθαναν και εμείς και άλλοι εμείς που μένουμε ακόμα ζωντανοί. Έκανες και τα 9 χρόνια. Τα 9 χρόνια τα έκανα. Δεν είχε δηλαδή να δώσουμε χάρη στο παλικάρι, όχι, με πρότυρο, όχι, έντιμο βίο, όχι, να εκτίσει τα 2/3 της ποινής, να κάνει τίποτα αγροτικά, να βγει, όχι, να πάρει τηλέφωνο το βουλευτή. Να... Δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Όχι τέτοια πράγματα που δεν είχαμε, αλλά σώβαναν για να πάρει 5 μέρες το μήνα, να κερδίσεις 5 μέρες το μήνα, δηλαδή σιγά σιγά να κερδίσεις 5 μέρες, 10 μήνες ο χρόνος, να κερδίσεις 50 μέρες το χρόνο, πρέπει να εκτελείς τη δουλειά, την όρμα που λέγανε εκεί, 125% κάθε μέρα. Αν μία μέρα στις 30 μέρες του μήνα, ή δούλευαμε όλο το μήνα, δεν έπιανε 125%, σβήνονταν ο μήνας, δεν μπορούσε να έπαιρνε στις 5 μέρες. Η δουλειά ήταν σε ορυχεία. Φάμπρικα τα ακούω. Ναι, τα ορυχεία ήταν 2-2,5 χιλιόμετρα κάτω από τη γη. Ήταν κάτι γαλαρίες από τον καιρό του Μουσολίνη, όταν η Αλβανία από το 24-25 είχε γίνει προτεκτοράτο του Μουσολίνη. Είχαν ορυχεία στο βορρά της Αλβανίας. Ήταν φιλαράκια και με τους φασίστες και με τους Ναζί. Ήταν μια χαρά χέρι-χέρι. Και με το Στάλιν. Στάλιν μετά, όλα, ναι, τα καλά παιδιά. Όλα. Ναι, σε εκείνες γαλαρίες που ήταν όλο σαπίλα και ήταν όλο με ξύλα, προχωρούσες μέσα, όχι μέσα. Υπήρχαν και ατυχήματα. Πολλά ατυχήματα.
Μιλάμε ατυχήματα. Μόνο ο Θεός μας έχει σώσει. Μόνο η Ελλάδα, η ελπίδα, δεν ξέρω τι είναι. Όσο σηκώνουν από εδώ που κάθουν και λες και σε έσπροχνε κάποιος και σου έλεγε σήκω από εκεί και έφευγες, γκρεμίζουν το βουνό. Δηλαδή είχαμε κάθε μέρα σκοτωμούς και θανάτους. Κάθε μέρα νεκρούς. Κάθε μέρα νεκρούς, ναι. Από τις γαλαρίες. Είπαμε, οι γαλαρίες δεν είχαν μέτρα ασφαλείας. Ήταν αυτές οι γαλαρίες, προχωρούσαμε με ξύλινα σώματα. Κάναμε τρύπες, τα σπάγανε οι ελεύθεροι. Εμείς δεν επιτρέπεται να είχαμε δυναμίτη. Εμείς μόνο δουλεύαμε εκεί. Μας αποσύρανε εμάς, δουλεύαμε με τρεις βάρδιες. Και τι τρώγατε? Το φαγητό ήταν τόσο περίφημο που τι να σου πω, γλύφαμε και το πιάτο. Αν κάποιος το πλαινε, πήγαμε και τον φτύναμε, γιατί δεν έπρεπε να το πλαινε το πιάτο. Μπορεί να έφευγε από το πλήσιμο ένα γραμμά, ένα χιλιοστό του γραμμαρίου, κάτι από το φαγητό. Δεν έπρεπε ποτέ να το πλέναμε. Το σκούπιζαμε με τις δύο τελευταίες μπουκές του ψωμιού. Ψωμί, δηλαδή φύλαγαμε δύο. Ψωμί που αν το σκότωνες με τη σφαίρα, δεν έμπαινε η σφαίρα μέσα. Σκληρό. Δούλευαμε πολύ σκληρά. Δούλευαμε με τρεις βάρδιες. Εγώ, σαν οι πατριώτες μου, που όταν πήγα στο Σπάτσι, εγώ είχε το Σπάτσι γύρω στα 700 τόσα άτομα φυλακισμένους. Πώς ήταν οι Έλληνες? Ήταν οι Έλληνες μέσα στους 700, ήταν 100 οι Έλληνες εκεί πέρα. Και αισθάνονταν περήφανοι που εμείς δύο παιδιά, Έλληνες από τη Δερβιτσάνη, από τη Δρόπολη λέγεται η περιοχή μας, Δροπόλεως λέγεται, κάναμε κάτι που δεν το έχει κάνει κανένας Αλβανός. Δηλαδή εκεί μέσα στη φυλακή δεν είχε κάποιους για προκηρύξεις. Εκεί στη φυλακή ήταν, γιατί κάποιος ήταν φιλορώσος, οι περισσότεροι, οι δικοί μας ήταν όλοι για την Ελλάδα, οι άλλοι ήταν φιλορώσοι σαν κομμουνιστές που έχουν σπουδάσει στη Σοβιετική Ένωση, οι άλλοι φιλοδυτικοί και ρεβιζιονιστές που τους έλεγε αυτός ότι ήταν με τη Σοβιετική Ένωση και όχι με τον πραγματικό κομμουνισμό που σύμφωνα τον Χόλτζα ήταν ο Χόλτζας και η Κίνα. Όταν τα χάλασε με τους Ρώσους, πάμε με την Κίνα. Μάο και ξέρω ψωμί μετά, αλλάξαμε το τρόπο. Οι δικοί μας ήταν περήφανοι που έρθανε δύο παιδιά μειονοτικοί βορειοϋπηρώτες Έλληνες. Δηλαδή αναθάρισαν οι Έλληνες μόλις σας είδαν και μάθαν τι κάνουν. Πήρανε μια χαρά. Όχι μόνο αυτό χαρά, μα ήταν περήφανοι και λέγανε στους Αλβανούς, εσείς δεν έχετε έναν εδώ Αλβανό να ρίξει προκηρύξεις στον Ενβέρ Χόλτζα. Εμείς ρίξαμε προκηρύξεις εναντίον του Ενβέρ Χόλτζα. Και μαζεύονταν εκεί γύρω μας. Τα λες και γελάς τώρα, έτσι. Ναι, έτσι είναι. Τι να πεις, έχει τύχει να μου πει κάποιος καλός Έλληνας μετά πριν από πολλά χρόνια, μου λες έμεινε ζωντανός για να τα ομολογάς. Αν δεν τα ομολογάς, θα προδώσεις, μου λέει. Θα τα λες όπου θα βρίσκεσαι. Εγώ σε ονομάζω, μου λέει, εθνοομολογητή. Υπάρχουν εθνομάρτυρες, υπάρχουν και αυτοί που μένουν ζωντανοί για να τα λένε. Θα είσαι προδότης, αν δεν τα πεις, μου λέει. Και εγώ τα λέγω με τα χαράς, όπως λες, χαμογελό. Ας είναι τόσο βασανιστικά. Όχι, όχι, είναι μεγάλο όπλο το χαμογελό. Ήμουν ο μικρότερος μηναδόρος του Σπάτσι. Και αυτό ήταν πάλι περήφανη η δική μας. Βάσει του αλβανικού εργατικού νόμου έπρεπε να έχει συμπληρώσει 22 έτη για να σέβαναν μηναδόρο. Μηναδόρος ήταν, κρατούσες ένα πιστολέτο, ένα μαρτέλι το λέγανε αυτοί, πολωνέζικο ήταν, που έβανες μέσα μια μπαρομίνα σαν αυτό το κομπρεσέρ που κάνεις τρύπες και με αυτό το πιστολέτο έκανες τρύπες, 10 τρύπες, 12 κάθε μέρα στο μέτωπο. Αυτό για να το κάνεις έπρεπε να ήσουν άνω των 22 ετών. Εγώ όταν πήγα στο Σπάτσι ήμουν 19 και από την έκθρα, επειδή βρήσαμε τον Ενβέρ Χόλτζα, με βάλανε και ήμουν ο μικρότερος μηναδόρος του Σπάτσι. Αυτό ήταν ένα κάφημα πάλι για τους βορειοϋπηρώτες. Παράσιμο. Παράσιμο πραγματικά. Και εκεί υπέφερα τα 9 χρόνια. Είχες επισκεπτήρια, σε είδαν άνθρωποι? Είναι τόσο το επισκεπτήριο, το πρώτο επισκεπτήριο, δεν θα μπορέσω σε αυτή τη σκηνή ούτε να το πω με χαρά ούτε να γελάσω. Είναι τόσο λυπητερό, τόσο πικρό. Μετά από ένα χρόνο δηλαδή καταλήξαμε στο Σπάτσι, γιατί κάναμε 10 μήνες ανάκριση όπως σας είπα, μετά το δικαστήριο τυπικά κάνανε αυτή έφεση μόνοι τους, δεν είχαμε δικηγόρο ούτε θέλαμε εμείς να κάνανε αυτή έφεση μόνοι τους, πήγαινε στο ανώτερο δικαστήριο της Αλβανίας, έρχονταν η απάντηση πάλι η ίδια δηλαδή και καταλήξαμε στις 6 Φεβρουαρίου του 1975 στο Σπάτσι. Το Σπάτσι όπως σου είπα ήταν στο βορρά της Αλβανίας, ήταν παγωμένο 40-50 μέρες το χρόνο. Δέναμε στα σαντάλια που μας δίνανε αυτοί ένα σύρμα αγκαθωτό, γιατί ανηφορίζαμε έξω από το στρατόπεδο, ήταν κυκλωμένο όλο το βουνό, δεύτερο στρατόπεδο, όλο το βουνό κυκλωμένο, και εμείς βγαίναμε από τον κλειστό κύκλο του στρατοπέδου και ανηφορίζαμε 1,5-2 χιλιόμετρα, όπως να έχει τη γαλαρία ή κάθε ταξιαρχία που μας είχαν χωρίσει 50-50, και μπαίναμε στις γαλαρίες. Δέναμε κάτω, όπως σου είπα, το σύρμα με αγκάθια για να μην γλίστραγες, ήταν παγωμένο.
ανοιγμένο το έδαφος. Εκεί αυτή τη διαδρομή κάναμε πάντα, 9 χρόνια. Το φαγητό που είπες πριν ήταν, στη θέση του για τσάι δίνανε νερό με καμένη ζάχαρη. Καίγανε τη ζάχαρη, την καβουρτίζανε, τη λώνανε μέσα λίγο εκεί πέρα και έπαιρε το χρώμα αυτό το καφέ σαν τσάι. Μας χορταίνανε καλά κάθε πρωί, μας δίνανε ή μια κουτάλα πιλάφι, ρύζι δηλαδή, βρασμένο με νερό μόναχα, δεν είχε τίποτα μέσα, ή φασουλάδα ή μαρμαλάδα. Μαρμαλάδα τι ήτανε, ήταν ένα κομμάτι σαν καλούπι σαπούνι μικρό από μήλο. Σέκαιγε το στομάχι μετά αν το τρώγες αυτό. Και εκτός των άλλων, εμείς που δούλευαμε στα ορυχεία δεν είχαμε και όρεξη, γιατί είχε πολλά αέρια στα ορυχεία από τη δυναμίτιδα. Είχαν κάθε τρύπα, κάθε ορυχείο είχε 50 μέτωπα. Σε αυτά τα 50 μέτωπα γίνονταν έκρηξη συγχρόνως. Όταν τέλειωνε η πρώτη βάρδια, η ώρα 2, γίνονταν έκρηξη. Πήγαινε η δεύτερη βάρδια μετά τις 2, το βρίσκε μέσα ομίχλη από τη σκόνη, από το δηλητήριο που γίνονταν η έκρηξη και δεν είχε κυκλοφοριακό μέσα. Εκεί έμενε. Άνοιγαμε μόνο τους αέριδες που δούλευαν τα κομπρεσέρ με αέρα και έφευγε λίγο το δηλητήριο από το μέτωπο από εκεί που δούλευες εσύ, αλλά πάλι ήταν πίσω στη γαλαρία που κυκλοφορούσαμε γεμάτες οι γαλαρίες με δηλητήριο. Βγάζαμε χρώμιο, πυρίτιδα και χαλκό. Ήταν πολύ βαρύ το μέταλλο και όταν έβανε στο φτιάρι, η νόρμα τη λέγανε αυτή, δηλαδή ο κανονισμός για να μην σε δέσει ολοχίας, έπρεπε να βγάνες κάθε ομάδα 3 άτομα που ήταν σε κάθε μέτωπο μέσα, ήταν 3 άτομα. Και η τρύπα είχε 30 μέτωπα, 20 μέτωπα. Σε κάθε μέτωπο πήγαιναν 3 άτομα. Ο ένας ήταν ο αρχηγός, σε εισαγωγικά, αυτός που είχε το πιστόλι, το πιστολέτο, το κομπρεσέρ, λέγονταν ο αρχηγός της ομάδας. Και άλλοι δύο ήταν οι βαγονίστες, αυτοί που γέμιζαν το βαγόνι. Για κάθε παραπάτημα την ευθύνη την είχε αυτός που έκανε τις τρύπες και τον έδαινε ο αστυνόμος αυτόν. Τον τραβούσε σαν σκυλί, τον έσαιρνε δεμένον από πάνω από τις γαλαρίες και τον πήγαινε στα κελιά κάτω. Δίπλα από το στρατόπεδο υπήρχαν κάτι κελιά στην άκρη του γκρεμού, να πούμε, που τα αφήσαγε ο αέρας το χειμώνα εκεί πέρα. Όποιος έμπαινε, ανέβαινε δίχως αρρώστια, ήταν ατσάλινος, να πούμε. Αυτή ήταν η δουλειά στα ορυχεία. Το φαγητό, όπως σου είπα, ήταν στον κανονισμό 25 γραμμάρια κρέας την ημέρα, αλλά αν σώπευτε ένα γραμμάρι, αν το τρώγανε αυτοί, ήταν οι χαφιέδες, να πούμε, είχαν μια ξεχωριστή κουζίνα για τους χαφιέδες. Από 700 άτομα που ήμασταν εκεί, μια μεγάλο ποσοστό ήταν χαφιέδες και τους είχαν βγάλει δήθεν ως άρρωστους πολλούς και δεν δούλευαν στα ορυχεία, τους είχε στο στρατόπεδο για καρφώματα. Αυτονόητα τους μαγείρευαν ξεχωριστά και τρώγαν και οι ίδιοι οι λοχίες, οι οποίοι και αυτοί ήταν πεινασμένοι, κλέβαν από εμάς και τρώγαν αυτοί. Μάλιστα. Όταν έρχονταν για εμάς το μισό και το παραπάνω το τρώγαν οι λοχίες. Πρώτο επισκεπτήριο. Το επισκεπτήριο ήταν τόσο λαχταρά όταν το θυμάμαι, όχι μόνο λυπάμαι, αλλά κλαίω για τη μάνα μου, γιατί όπως σου είπα ήταν 10 μήνες στην ανάκριση και 2 μήνες που κάμαμε την έφεση το Φλεβάρι. Πάνω κάτω έχει περάσει τέλη Φλεβάρι, μόρθανε τέλη Φεβρουαρίου του 1975, μόρθανε για επισκεπτήριο. Επιτρεπότανε μια φορά στις 6 μήνες, οι δικοί μου που ήταν μακριά, όλοι οι βορειοπυρώτες, δεν είχαν τη δύναμη να έρχονταν 2 φορές το χρόνο ή μια φορά σε 3 μήνες, έρχονταν μια φορά το χρόνο. Ήταν 10 λεπτά. Ήτανε μια γραμμή με σύρματα, διπλές γραμμές με σύρματοπλέγματα, δηλαδή δεν άνοιγανε την πύλη για να μπει ο συγγενής μας μέσα στο στρατόπεδο, σε ένα δωμάτιο που είχαν αυτοί απάνω. Εκεί που γίνονταν συναντήσεις, μέσα από το φράκτη είχαν ένα δωμάτιο για τέτοιες συναντήσεις, αλλά επιτρεπόταν μόνο σε αυτούς που έχουν γονατίσει ή σε αυτούς που ήθελαν να τους βάζαν κάποια μαγνητόφωνα. Δήθεν σου επιτρέπανε να κάνεις επισκεπτήριο, σου άφηνανε τη μάνα ή τον αδερφό ή το σύζυγο, αν ήσουν παντρεμένο. Και σε παρακολουθούσαν. Και σου βάζανε μέσα διάφορους κοριούς. Ενώ εμάς τους άλλους, στη γενικότητα όλους, εκτός από τους καφιέδες που σου είπα ή για σκοπούς τέτοιους για να τους κλέβανε κουβέντες, μας κάναμε όρθιοι το επισκεπτήριο στα σειρματοπλέγματα. Εκεί η μάνα ήταν τότε 56 χρονών η μάνα μου, δεν τη γνώρισα, σαν να είχε γίνει μικροσκοπική. Τη είχαν μείνει μόνο τα κόκκαλα και τα μάτια της είχαν στεγνώσει από το κλάψιμο. Γιατί τώρα να τη βάλουν ένα παιδί μέσα 18 χρονών. Έτυχε να μου φύγει και ο πατέρας όταν ήμουν 9 χρονών, μας άφηκε ορφανούς, πέθανε ο πατέρας από τις κακουχίες κι αυτός. Και η μάνα όταν με είδε, είχε έρθει, συνόδευε ο μεγάλος αδερφός μου, ο Χρήστος, να πούμε, γιατί μόνη της, δίχως να ξέρουν αλβανικά, δεν ξέραν αλβανικά οι μανάδες μας. Ούτε λέξη. Ξέρανε μόνο να λέγανε καλά, 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 μυρ, ένα λόγο.
Και έρθε η μάνα μου και δεν υπολόγισε τα σύρματα εκεί και πάει να με αγκαλιάσει. Και ματώθηκαν τα χέρια της και έτρεχε το αίμα και μου λέει: «Παιδί μου, το κεφάλι ψηλά, έχεις εμάς, μη στενοχωριέσαι». Ήκουσε τέτοια λόγια, άκουσε τέτοια λόγια ο αξιωματικός, ο Λοχίας που ήταν εκεί, ο αστυνόμος, ο Αλβανός, δίπλα από τους λεγόμενους ελεύθερους. Η μάνα μου και ο αδερφός μου ήταν αξιωματικός και αστυνόμος, και δίπλα από μένα ήταν ο άλλος ο Λοχίας που ήταν μέσα στο στρατόπεδο. Και της λέει: «Βρώμο Ελληνίδα». Και την πιάνει έτσι όπως ήταν 10 κιλάχη κατά τη σημάνα μου να πούμε, και την πετάζει εκεί σε κάτι βράχους, όπως πετάζεις ένα ψοφίμινο. Την πέταξε, έπεσε η μάνα μου πάνω στο βράχο εκεί πέρα και χτύπησε και εκεί μαζεύτηκε. Αν τολμήσεις να μιλήσεις άλλη φορά ελληνικά, αυτό τα λέει αλβανικά αυτά, δεν ήξερε το βόδι ελληνικά να πούμε. Εδώ είσαι στην Αλβανία, θα μιλήσεις μόνο αλβανικά. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση. Η μάνα μου δηλαδή έμεινε απέκει ξαπλωμένη, πεταγμένη, και εγώ από μέσα έτσι όπως ήμουν, με αυτή τη σκηνή, και ο αδερφός μου να τρέμει εκεί δίπλα στη μάνα. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση. Έχουμε κι άλλα στην επόμενη φορά. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοιες πανακόπιτα? Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα? Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Εδώ, συνεχίζουμε. Κώστας Κυριακού μας διηγείται αυτά που δεν ξέρουμε και που εμείς νομίζουμε ότι όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν συμβαίνει και τίποτα. Εκεί πέρα πάνω κάποιοι Έλληνες περνάνε αυτά για άλλη μια φορά σε μια άλλη ελληνική περιοχή. Τα έχουμε ακούσει και σε άλλες ελληνικές περιοχές. Το ελληνικό κράτος κοφεύει. Τα νομικά κοφεύουν. Οι διεθνείς συνθήκες και οι διεθνείς κανόνες δεν ισχύουν. Κράτος κάποιος θέλει να λέγεται. Και κάποιοι Έλληνες, μειονότητα, που εκεί πέρα, εθνική μειονότητα, που εκεί πέρα αναγνωρισμένοι, που εκεί πέρα φωνάζουν ότι είναι Έλληνες, τραβάνε αυτά που τραβάνε. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γινόταν αν υπήρχε κάποια τούμπα, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε σε κάποιους Αλβανούς στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Καταλαβαίνω. Τι θα γινότανε, έτσι, και πόσοι θα ξεσηκώνονταν από τους Έλληνες, μιλάω. Τους Έλληνες, από τους Έλληνες. Όχι να περάσουν αυτά. Μακάρι να σηκώνονται για μας, αλλά για μας, ναι, λένε καλά τους γίνεται. Πάμε, θέλω την εξιστόρησή σου. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική η μαρτυρία σου. Τώρα τι να σου πω. Έτσι συνέχισε. Έτσι πέρασαν τα 9 χρόνια. Έτσι πέρασαν τα 9 χρόνια. Έρχονταν. Δεν καλυτέρευσαν καθόλου οι συνθήκες. Χειροτέρεψαν. Χειροτέρεψαν. Έρχονταν η μάνα μια φορά το χρόνο, όπως σου είπα. Δεν μου μίλαγε. Μου κρατούσε το χέρι, τα σύρματα μέσα. Μου χάιδευε το χέρι και μου έλεγε «Μυρ, μυρ». Αυτό. Καλά, καλά. Και με κοίταζε στα μάτια και εγώ μίλαγα με τον αδερφό αλβανικά. Αυτές ήταν οι συναντήσεις και φέρνανε αυτά λίγες οικονομίες, επιτρέπανε μέχρι 5-6 κιλά τροφήματα, δηλαδή λίγο τυράκι, κανένα αυγό, τα αυγά τα σπαίνανε όλα και βρασμένα να ήταν, στα κάνανε κομμάτια έτσι γυνατικώς, επειδή να στα κάνανε χαράμι να πούμε. Αυτές ήταν οι συναντήσεις, αυτή ήταν αυτό που μας κράταγε εκεί πέρα. Θα πεις πώς ζήσατε, εντάξει, ήταν η ελπίδα. Ποια ελπίδα? Η ελπίδα στην Ελλάδα. Ότι κάτι θα κάνει η Ελλάδα. Ότι ναι. Ναι, είχαμε,
Είχαμε και κάτι τρελά, γιατί έτυχε εκεί την περίοδο, ήταν και τώρα ίσως δεν πρέπει να μιλάμε, έχει πεθάνει και ο Βαλιράκης στη φυλακή, έτυχε να έρθει και αυτός στο σπάτσο. Γιατί έρθει αυτός στο σπάτσο? Έρθει γιατί δραπέτευσε, πώς δραπέτευσε, ποιοι του κανόνισαν να δραπετεύσει, δεν μπορώ να μιλήσω για αυτά. Δραπέτευσε από τις φυλακές Κερκύρας για κάποια απόπειρα που λέγεται ότι είχε γίνει τότε στον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Και μετά από λίγα χρόνια φυλακή που έκαμε στην Ελλάδα, δραπέτευσε. Το δικτάτορα εννοείς. Το δικτάτορα, ναι. Δραπέτευσε από την Κέρκυρα και βγήκε στο Βουθρωτό. Στον Παράδεισο, στην Αλβανία, να πούμε. Εκεί τον περιλαβαίνουν οι Αλβανοί, του κάνουν ένα κούρεμα, γιατί ήταν και στη φυλακή και είχε μαλλιά. Που εμείς ήμασταν γουλοί, κάθε 15 μέρες μας περούσαν μηδέν, το μηχανή μηδέν. Έδρασε. Έπεσε, δηλαδή, κατάλαβε από την πρώτη στιγμή με ποιους είχε να κάνει. Τους λέει: με ποιο δικαίωμα εσείς να βάλετε χέρι στο κεφάλι μου και ξέρω εγώ τι, του δίνουν και λίγο ξύλο αυτοί, να πούμε, και τον κουρέψανε. Και επειδή καταπάτηση ξένου εδάφου, ξέρω εγώ, με κάποια κατηγορία, τον δικάζουν 3 χρόνια οι Αλβανοί και τον ήφερανε με τα αδέρφια του, τους Βορειοπυρώτες. Και όταν του λέγανε οι Βορειοπυρώτες ότι εμείς πιστεύουμε ότι ο Παπαδόπουλος θα κάνει ένα ντου και θα μας πάρει και τι είναι αυτά και πόσο θα κάτσουμε εδώ, αυτός του έλεγε: εσείς είστε φασίστες, μωρέ, τι λέτε. Ο Παπαδόπουλος είναι δικτάτορας. Τούτοι του λέγανε είναι ο καλύτερος δημοκράτης, να δεις εδώ δικτατορία εσύ. Και με το έκαμε κανένα 2 χρόνια φυλακή, είδε πόσο δικτάτορες είναι και βέβαια άλλαξε αντίληψη τελείως και είδε ότι η πραγματική δικτατορία ήταν εκεί. Μάλιστα. Δεν ήταν εδώ. Εκεί περάσαμε όλη αυτή τη φυλακή, όπως σου είπα, στο Σπάτς και έκαμε μια χάρη, αφού είπες για χάρη πριν. Είχα 33 μέρες να απολυθώ από τη φυλακή. Και τότε σε θυμήθηκε ο Ανβέρ Χότζα το 82 στις 16 Νοεμβρίου να κάνει χάρη. Και τότε έχει αντιδράσει λίγο η ελληνική εξωτερική πολιτική και έχει μιλήσει για πολλούς πολιτικούς κρατούμενους που βρίσκονταν στις φυλακές της Αλβανίας. Και ο Ανβέρ Χότζα, για να δείξει την καλή του πλευρά, καλό πρόσωπο, βγήκε στην τηλεόραση δίχως ντροπή και είπε: δεν έχω εγώ πολιτικούς κρατούμενους, είναι όλοι ποινικοί κρατούμενοι, έχω μόνο 3 πολιτικούς κρατούμενους. Δηλαδή έτσι, κουτουρού λόγια. Και μετά από αυτό έκανε κάποια αμνηστία, όπως τη λένε, και η αμνηστία έπιανε αυτούς που ήταν στον τελευταίο χρόνο της ποινής τους. Εμένα μου έχουν μείνει 33 μέρες και με έπιασε αυτή η αμνηστία. Γλίτωσα δηλαδή 33 μέρες αμνηστίας. Αυτό ήταν. Και βγήκαμε από αυτή την κόλαση του. Αλλά βγήκαμε από ένα μικρό κύκλο της κόλασης και ζήσαμε σε ένα μεγάλο κύκλο. Καταλάβεις ότι η κόλαση έχει ομόκεντρους κύκλους. Έτσι. Έχει 7 κύκλους του δάμου. 7 ομόκεντρους κύκλους έχει έτσι, η κόλαση. Έτσι, ναι. Φεύγεις από εκεί. Μεγάλωσαμε εκεί πέρα, 27 χρονών βγήκα από τη φυλακή. 27 χρονών. Μπήκα 18 και βγήκα 27. Τη ζωή δεν την ξέρεις. Δεν ξέρεις πώς είναι έξω τα πράγματα, δεν ξέρεις τι συμβαίνει έξω. Όχι, μια εικόνα είχαμε ότι θα βγείτε έξω από τους άλλους, τους νέους που έρχονταν στη φυλακή. Γιατί εγώ βρήκα 700 τόσους και όταν έφυγα είχε 1.400 το σπάτσο. Διπλασιάστηκαν. Κοιμόμασταν σαν σαρδέλες βέβαια σε κάποια δωμάτια που ήταν 7 με 5, 35 τετραγωνικά, ήμασταν 52 άτομα. Κοιμόμασταν... Σε 7 με 5. Σε 7 με 5. Ήταν κρεβάτια 3 ορόφους. Είχε 40 πόντους αέρα. 40 πόντους στρώμα είχε εκεί. Όταν γύριζε δεξιά και αριστερά, θα ανησυχούσε σίγουρα για τον διπλανό σου. Κολλητά ήσουν ένα με τον άλλον. Και ήταν 3 ορόφοι με στρώματα. Ανήβαινε με σκάλες. Τουαλέτες και αυτά να μην. Τελευταίο όροφο που μπούσε το κεφάλι έσκυβε για την. Τουαλέτες και μπάνια να μην συζητήσουμε. Τουαλέτες και μπάνια να μην συζητήσουμε. Ήταν απέναντι από αυτό τον υπναδωμάτια, α τα πούμε, τα σκαλίδες. Βρώμαγανε μέσα γιατί δούλευαμε στα ορυχεία και στα ορυχεία γέννησουν νερό. Όταν λέμε νερό από τον Ίδρο, είχε μέχρι 40-45 βαθμούς μέσα στα μέτωπα. Είχε μέτωπα πολύ θερμά, προπαντός στα μέτωπα της Πυρίτιδας. Χούχλαζε μέσα. Γέμιζαν και οι μπότες με Ίδρο. Για κάλτσες μας δίνανε ένα ζευγάρι πανί. Με αυτό το πανί γίνονταν μουσαμάς παγωμένος, λέω, όταν τα έβγανες από τα πόδια βρεγμένα και τα κρέμαγες κάπου και τα άντυνες στην άβιο, τα έβρισες παγωμένα, τρίζανε. Και μέσα στην πότα μετά, με κάτι μπότες κινέζικες που μας δίνανε λαστικένιες, γίνονταν κλάτς το πόδα, γίνονταν νερό, έλωνε μέσα το πάγος μετά. Αυτή ήταν η κατάσταση. Απέναντι, όπως είπα, από αυτά τα δωμάτια ήταν 3 ορόφους αυτά
τα δωμάτια. Είχε, ήταν οι τουαλέτες, οι οποίες ήταν ένα χτίριο με ταράτσα έτσι, και είχε κανένα 15 τουαλέτες, δίχως πόρτες, δίχως τίποτα. Και από τον καιρό της Ιταλίας είχε κάτι τρύπες που έτρεχαν νερά που έβγαινε, σε πλένωσουν μετά 15 από εδώ, 15 από εκεί. Και εκεί αυτό ήταν. Αλλά εκεί γέονταν όλα με τέτοια γρηγοράδα. Γιατί αν δεν τέλουνε αμέσως και να πήγαινε στη σειρά που περίμενε ο Λοχίας, όποιος έρχονταν τελευταίος ή οι πέντε τελευταίοι καταλήγαν στο κελί. Ήτανε στην απομόνωση, ναι. Απομόνωση, ναι. Μέσα στη φυλακή είχε κελά ξεχωριστά. Για αυτούς που δεν πειθαρχούσαν εισαγωγικά, δηλαδή που αργούσαν 10 δευτερόλεπτα και δεν πήγαιναν όλοι με τρέξιμο στη σειρά. Και το τρελό ήταν, το πώς αντέξανε ο κόσμος εκεί, ήταν ότι όταν έβγαιναμε από το στρατόπεδο, από αυτό το κλειστό στρατόπεδο, και πήγαιναμε ως την κορφή του βουνού ή σε κάποιο επίπεδο του βουνού που ήταν οι τρύπες που μπαίναμε για τα ορυχεία, πιανόμασταν όλοι χέρι-χέρι, όπως πάνουν τα παιδιά στο παιδικό σταθμό, στο νηπιαγωγείο, δεν ξέρω αν πιάνονται χέρι-χέρι. Μας έβαναν και πιανόμασταν, και περισσότερο μας έβαναν. Ένας που ήταν καλός, τον βάνανε με το άκρο κακό, με το χαφιέ ή με το ανήθικο ή με κάποιον που είχε χίλια κουσούρια, που δεσί, ή με έναν κομμουνιστή που εμείς παράδειγμα δεν θέλαμε να τους ακούγαμε αυτούς, γιατί αυτοί μας βάλανε μέσα. Γιατί είχαμε για αριστερούς Σοβιετικούς εκεί πέρα να πούμε, σε βάζανε χέρι-χέρι με αυτόν. Και ανηφόριζε χέρι-χέρι με αυτόν 1,5 χιλιόμετρο. Και αν σε έβλεπε ο Λοχίας ότι είχε τραβήξει το χέρι, αμέσως έγραφε, και όταν πήγαινε στην τρύπα για να μπαινε στο ορυχείο, δεν σε άφηνε να μπει, σε έδαινε έξω από το ορυχείο, όχι με τέτοια. Με σκηνή γύρω από κολόνες, είχε κολόνες εκεί και σέδανε. Στον πάγο, στο κρύο, όπου θέλεις. Αυτή ήταν η ζωή στο Σπάτσι. Μάλιστα. Και βγαίνεις, περνάνε αυτά τα 9 χρόνια όπως περάσανε, mm-hmm. σε κάθε, με την ελπίδα ότι η μητέρα πατρίδα κάτι θα κάνει για εσάς. Ναι. Δεν έκανε τίποτα ποτέ. Είχαμε ελπίδα. Ακούσατε ποτέ κάποιον πρέσβη, κάποιον πρόξενο, κάποιον πολιτικό, κάποιον να έρθει από την Ελλάδα εκεί να πάει να διαμαρτυρηθεί, να κάνει κάποια κίνηση? Έρχονταν πολλοί από την Ελλάδα εκεί. Έρχονταν μετά πολύ, το ξέρω. Μετά το 83 κάτι συνάψεις, κάτι διπλωματικές, κάτι ξέρω εγώ τι σχέσεις έκαμε ο Κάρλο Παπούλας που ήταν από τότε στο ΙΠΕΞ να πούμε, οι οποίες ήταν τόσο αρνητικές, επιδράσανε τόσο αρνητικά, χειροτερέψαν τα πράγματα, δεν καλυτερέψανε. Η μόνη καλυτέρεψη ήταν ότι είδανε οι Ελλαδίτες, οι ελεύθεροι Έλληνες με τα μάτια τους την κατάντια εκεί πέρα. Γιατί όσο και αριστερός να ήταν, όταν έρχονταν εκεί πέρα ήταν σαν στο Μαντρί. Ήταν δηλαδή μια ομάδα που την κατεύθυνε κάποιος ινστρούκτορας, έβαναν κάποιον δικό μας δερμηνέα εκεί πέρα, ο Τσιτσερό, ο οποίος ήταν χαφιές. Και σε αυτόν δεν είχαν εμπιστοσύνη, βάζαν και έναν άλλον για να ήταν δύο εκεί πέρα, μη έκανανε τίποτα τρίπλες. Ή βλέπανε οι Ελλαδίτες την κατάντια, δεν τους άφηνανε τούτοι να πήγαινανε, τούτοι που τους παρακολουθούσαν, δεν τους άφηνανε να πήγαιναν όπου θέλανε, να πιάναν κουβέντα με τεσέναν, με τον. Ομαδικός θα πάνε στο σπίτι του κόμματος, θα πάνε στο σπίτι του Ενβέρ Χόζα, θα πάνε σε μια παράσταση. Και έτσι αυτό ήταν το θετικό που άνοιξαν οι πόρτες. Κατάλαβανε οι Ελλαδίτες το τι είναι η ζωή μας. Το αρνητικό ήταν ότι πολλοί Ελλαδίτες, σαν τον Μακαρίτη, τον Μανώλη, τον Γλέζο, έρχανε από εδώ και βγάζανε άρθρα και ομιλίες ότι η ελληνική μονότητα ζει και βασιλεύει στην Αλβανία. Γιατί παρακολουθούσαν και ένα πρόγραμμα που προετοίμαζαν οι Αλβανοί με φολκλόρ, με τραγούδια τέτοια παραδοσιακά. Και νόμιζαν αυτοί ότι όλοι ζούμε και βασιλεύουμε και όλοι τα έχουμε όλα. Τους πήγαιναν σε κάποια σπίτια. Δεν τους πήγαιναν. Εσύ ήθελε να έρθουν στο σπίτι μου. Ήβλεπε εκεί αυτή την πόρτα, θα μπω εκεί. Όχι, δεν σ' άφηναν εκεί. Γιατί έχουν προετοιμάσει αυτοί έναν δικό τους. Παράσταση. Ένα δικό τους άνθρωπο, και έβγαινε εκείνος και δίθεν τυχαία έβαζε το χέρι κάποιον και του έλεγε: έλα να σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου. Ο Ελλαδίτης με τα χαρά πήγαινε, αλλά όταν πήγαινε στο σπίτι εκείνον, τα βρίσκει όλα βασιλικά. Του έχει πάει η ασφάλεια, ψυγεία, του έχει πάει καναπέδες, το έχει φωδιάσει το σπίτι του, το έχει ομορφύνει με χίλια δυο. Έχει γεμίσει το ψυγείο. Έχει γεμίσει το ψυγείο, και ο επισκέπτης, ο Ελλαδίτης εκεί, σου λέει: μια χαρά είναι, μωρέ, εντάξει, ναι, καλά. Όταν έφευγε ο επισκέπτης όμως, τα μαζεύαν όλα εκείνα και έτρωγε σε ξύλο, αν τα έχει καταναλώσει. Σε κάθε περίπτωση, ένας οξυδερκής πολιτικός τα βλέπει αυτά και τα καταλαβαίνει. Ένας που δεν θέλει να τα δει, ό,τι και να του πεις, δεν πρόκειται να το δει ποτέ. Πάμε παρακάτω. Εσύ φεύγεις, έρχεσαι εδώ πέρα μετά στην Ελλάδα. Στη μητέρα πατρίδα. Εγώ κοίταξε, εγώ και η παρέα μου, όταν είδαμε τέτοια πράγματα που έφευγατε εσείς γελασμένοι από τον τόπο μας, αποφάσισαμε να δράσουμε. Είπαμε, δεν μας χαρίζεται εμάς που είχαμε κάνει πολιτική. Ήμασταν γελασμένοι, ρε αδερφέ. Νόμιζαμε ότι
θα κάναμε πράγματα που εσείς δεν τα ξέρατε από εδώ. Αποφάσισαμε δηλαδή να στείλουμε μηνύματα στην Ελλάδα, με Ελλαδίτες που έρχονταν εκεί, για την πραγματικότητα. Και να τους λέγαμε ότι τι κάνετε, μην ξεγελέστε, όπου πάνετε δεν είναι έτσι η πραγματικότητα, αυτός που πάτε είναι κομματάρχης, είναι φτιαγμένος. Και αυτά εγώ προσωπικά έγραψα τέτοια, τα έβανα σε πακέτα τσιγάρο. Τα πακέτα τσιγάρα δεν ήταν τόσο πολυτέλειας όπως τα βλέπουμε τώρα, δεν είχαν αυτό το νάιλον απ' έξω, αυτό το χαρτί. Είχαν μόναχα ένα αυτοκόλλητο, το οποίο άνοιγε εύκολα εκείνο. Τραβούσα από μέσα τα τσιγάρα, έβανα μέσα την επιστολή που ήθελα να πασάρω. Όταν λέμε πασάρισμα, στο σίκου φεύγα. Δηλαδή, περπατώντας εγώ, πάρε ένα πακέτο, σου έλεγα σε ένα που είναι Ελλαδίτης και πρόσεξε με προδόσεις. Εσύ ψηλάζουσαν, καταλάβαινες. Και με αυτά τα μηνύματα έσταλα με εδώ στον πρόεδρο της Βουλής, ο Γιάννα Λευρά, έχω στείλει. Έχω στείλει στο Μητσοτάκη. Έχω στείλει στο Μητροπολίτη Κονίτσης. Όσοι μιλούσαν για τη Βόρειο Ήπειρο και μπορούσα, τα έστελα. Έστελα 3-4. Έστελα και στη θεία μου, στη Χαλκίδα. Στην άλλη τη θεία στην Αμερική, οι οποίες ήταν από το 45 εδώ. Και τους έλεγα την πραγματικότητα. Με αποκαλύψανε, αποκαλύπτηκα. Γιατί δεν μένει μυστικό, γιατί και εμείς κάπου το λέγαμε στην παρέα μας. Κάποιος από την παρέα μας τον δέσανε, τον φυλακίσανε, τον κάμανε δικό τους. Και ξανά μανά τα ίδια. Επανερχόμαστε. Συνεχίζουμε αυτήν εδώ την εκπομπή, η οποία θα γίνει μαραθώνιος, αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα μια φορά λέγονται. Λοιπόν, αποκαλυπτήκαμε τότε για αυτή τη δράση που κάναμε. Ήταν πολύ επικίνδυνη η δράση, αλλά τα έχουμε πάρει υπόψη όλα. Δηλαδή, είπαμε πρέπει να ξυπνήσουμε τα αδέρφια. Πρέπει να ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν το δεχόμασταν εμείς το κομμουνιστικό καθεστώς του 86-87. Από το 86 άρχισα και έδωσα επιστολές εγώ διαμέσω των πακέτων με τσιγάρα. Να κοροϊδεύουν τα αδέρφια μας. Δηλαδή το θεωρούσαμε αδιανόητο. Αποκαλυπτήκαμε, όπως σου είπα, το 88 συλλάβανε κάποια παιδιά από το χωριό μας, τα οποία συναντιόνταν με Έλληνες που έρχονταν με γκρουπ, δίχως φόβο, γιατί δεν ήταν της τάξης μας, δεν ήταν πολιτικοί κρατούμενοι, ήταν και παιδιά δικά τους, να πούμε, και δεν φοβότανε. Ναι, αλλά και αυτά τα παιδιά το παρακάμανε. Και αυτοί είχαν Ελλάδα μέσα, και αυτοί είχαν πατρίδα. Ήταν παιδιά χαφιέδων κάποιοι από αυτούς. Και τους συλλάβανε οι Αλβανοί. Πήρανε 2-3 από αυτούς, τους βάλανε μέσα. Ένας από αυτούς έτυχε να ήξερε για τα πακέτα, για τη δράση τη δική μου. Πώς και ήξερε αυτός. Γιατί όταν κρατούσα εγώ πακέτο στην τσέπη με τέτοια επιστολή, ήταν σαν να είχα βόμβα στην τσέπη. Γιατί αν τυχόν εκείνη τη στιγμή με περιλάβαιναν οι ασθενείς οι Αλβανοί, με πήγαιναν παυτοφόρο, να πούμε, με την επιστολή. Όχι με την επιστολή, αλλά αυτοί θα λέγανε ότι έχω ομάδα. Αυτό ήταν το επικίνδυνο. Ναι. Δεν σκάζομουν τον εαυτό μου. Άντε, εγώ τα έχω πει και στη γυναίκα μου, έτυχε να παντρευτώ εκείνη την περίοδο. Και ήξερα το τι θα με έβρισκε εμένα. Το τραγικό ήταν ότι αυτοί θα οργάνωναν ομάδα. Δεν σε χάριζαν να πει. Θα βάζανε όταν άλλοι 10 μαζί. Θα βάλανε ομάδα ότι είχαμε δεθεί με τις ελληνικές υπηρεσίες και είχαμε σκοπό. Θα μπλέχανε πολλά πράγματα. Αυτό έτρεμα εγώ. Και όπως μου πόμει και η επιστολή στην τσέπη, δεν μου δόθηκε ευκαιρία εκείνη την ημέρα να τη δώσω. Βλέπω κάποιο νεαρό, χωριανό μας, ο οποίος κάθε τόσο συναντιόταν με τους Ελλαδίτες δίχως φόβο. Του λέω, ρε Μιχάλης λέγοντα, ρε Μιχάλη, πάρε το πακέτο, πασάρισέ το σε κάποιον, να του λέω εγώ, γιατί δεν μπορώ, είναι σημαντικό, πάρ' το, δώσ' το. Αυτός δίχως το πήρε εύκολα, το είχε συναντήθηκε εκεί με κάποιον Κερκυραίο, έτυχε να συναντηθεί, ο οποίος ήταν ξεναγός, όπως μου είπε ο Μιχάλης παραπίσω, που το έδωκε στο πακέτο του παγό, μου λέει, σε ένα νεαρό μου σάτο, μου λέει, εμένα ξεναγός δουλεύει, μου λέει, εμένα από την Κέρκυρα. Τι είχε το πακέτο μέσα, μου λέει, του λέω, τι είχε το πακέτο, κάποια στιγμή του είπα. Είχε, του λέω, μήνυμα για την ελληνική κυβέρνηση, να πούμε, για την ελληνική βουλή. Αυτόν τον πιάσανε, όπως σου είπα, και αυτό έπειτα είχαν υποψίες οι Αλβανοί ότι κάποιοι βορειοεπιρώτες κάτι κάνουν με τους Έλληνες, κάτι δίνουν, γιατί δεν υφησυχάζουν οι Αλβανοί. Μα καιρό του ζώγου να είναι, του 20, του 40, του 50, του 60, του 2021, την ίδια υποψία έχουν για εμάς, ότι έχουμε τη γνώμη εδώ και για τη μητέρα πατρίδα, ασχέτως που κοιμούνται οι πολιτικοί. Αυτοί νομίζουν, αν οι πολιτικοί οι δικοί μας ασχολόταν έτσι όπως έχουν το σκεπτικό οι Αλβανοί, την έχουν πάρει τη Βόρειο Ήπειρο, όχι ως τον Αό ποταμό, αλλά ως το Ελμπασάν. Αλλά οι δικοί μας δυστυχώς δεν σκέπτονται τέτοια πράγματα. Και έτσι αποκαλύπτηκα εγώ στην ανάκριση αυτών των παιδιών, με αποκαλύψανε. Και τότε διοργανώνανε με συνεργάτες αυτά τα παιδιά ένα γκρουπ. Αυτά τα παιδιά τα κάνανε συνωμότες αυτοί και λέγανε ότι ο Κώστας μαζί με τον Ηρακλή και με κάποιους άλλους, με τον Θοδωρή, έχουν ιδρύσει μια οργάνωση με το όνομα Σκοτεινή. Της είχαν βάλει το όνομα Σκοτεινία στα αλβανικά, κάτι μαύρο δηλαδή, άσχημο, και είναι δεμένοι με τις ελληνικές υπηρεσίες.
Και οργανώνανε τώρα να φτιάξουν. Και έτσι βρίσκεσαι και οργανωτής της Σκοτεινίας. Ναι, ακριβώς. Εσείς το μεγάλο κεφάλι της ανύπαρκτης Σκοτεινίας. Της ανύπαρκτης. Ναι, το θέλαμε, αλλά ήταν ανύπαρκτη. Τέλος πάντων, το 89, τον Οκτώβριο, με αρπάξανε εμένα. Μέχρι τότε έχεις μηνύμα ότι τα γράμματά σου φτάνουν κάπου, φτάνουν στην ελληνική κυβέρνηση? Αυτό το ήξερες, το είπε κάποιος, ήσουν σίγουρος? Όχι, πιστεύαμε ότι θα φτάνανε. Γιατί δεν είχες κάποια ανταπόκριση? Όχι. Δεν ήταν αδύνατο να είχαμε ανταπόκριση. Ναι, εντάξει, είχα μια ανταπόκριση για τα γράμματα στις θείες μου. Αυτά κατάλαβα ότι φτάσανε. Γιατί τα μόνα που είχαν ονοματεπώνυμο ήταν τα γράμματα που απευθυνόταν στη θεία μου. Αυτά ήταν σε ξεχωριστό πακέτο. Για να το έπαιρες εσύ ένα γράμμα, έπρεπε να ξέρεις που θα το πήγαινες. Και έπρεπε να ξέρεις ότι αυτή είναι η θεία. Γιατί όταν μου λες τον πρόεδρο της Βουλής, αυτός που το πήρε, δεν ήξερα να το δώσει τον πρόεδρο της Βουλής. Και βέβαια ήξερα, αλλά ήταν δίχως όνομα. Δεν ήξερα να το δώσει στον τάδε. Βέβαια, αλλά ήταν δίχως όνομα το οποίο σου έστελε. Δεν μπορούσαν να αποκαλύπτουν εγώ δηλαδή από αυτά τα γράμματα. Εγώ αποκαλύπτηκα από τα γράμματα που έστελναν στις θείες μου. Βγήκε ότι τα έστελε ο Κώστας ο Κυριακού. Τα γράμματα στην Ελευθερία Παπαδοπούλου ήταν η μία θεία, Κατίνα Κυριακού ήταν η άλλη θεία που είχε πάρει το θείο μου, τον αδελφό του πατέρα. Τέλος πάντων, αφού μου κάμανε τρομερές πιεσίες, με αρπάξανε 6 μέρες και με κρατήσανε σε άγνωστα μέρη και με βασανίσανε με διάφορους τρόπους από ουσίες διάφορες που τα βλέπες όλα θολά, και τελικά αυτό που είχαν απόδειξη ήταν ότι μου βγάλαν πακέτο με τσιγάρο, το οποίο είχε μέσα επιστολή δική σου. Δική μου. Και κατάλαβα ότι τα ξέραν όλα και αναγκάστηκα κι εγώ να βγω φανερά και τους είπα ναι, έχω στείλει. Δεν είμαι δεμένος με τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, ούτε τις ξέρω ούτε με ξέρουν. Έχω στείλει στον πρόεδρο της Βουλής και στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γίνεται λόγος για 87, 88 και 89 που με πιάσανε. Τότε σε αυτοί, βέβαια, χαμογελάσανε, αγκαλιαστήκανε, φτάσανε το αποκορύφωμα, αλλά δεν ήταν αυτό που θέλανε αυτοί. Αυτοί μπορούσαν να με εξοντώνανε εμένα στο άψε σβήσει και για τη δράση μου. Και δεν θέλω με αυτό, μου λένε. Θέλω με, αν θέλει να γλιτώσει το τομάρι, σου θα καλέσει την πρώτη αξαδερφή σου, αυτή που ένας από τους Ελλαδίτες που πήρε γράμμα για τη θεία μου, έμαθε ποιος είμαι εγώ, γιατί σου είπα ότι τα γράμματα για τις θείες ήταν με ονοματεπώνυμο. Αυτή η Χρυσούλα το Παλίδου που πήρε το γράμμα για τη θεία μου στη Χαλκίδα, από την αγάπη της και τον ενθουσιασμό της, παρουσιάζεται ως κόρη της θείας μου, παντρεμένη στην Κοζάνη, αφού ήξερε όλα τα δικά μου, και έρθε σε επαφή με τη θεία μου, γιατί πήγε το γράμμα στη θεία μου, της το έδωσε το γράμμα, και παρουσιάζεται ως πρώτη εξάδερφη, ως κόρη της θείας μου της Ελευθερίας, και τα έγραφε τα γράμματα στο όνομα της μητέρας μου, θεία Ευθυμία, και πόσο με πήρε ο πόνος, και εγώ είμαι η Χρυσούλα, παντρεμένη στον τάδε Κωνσταντινίδου, με άλλο επώνυμο, επειδή έρθει στην Αλβανία με το επώνυμο το Παλίδου, παρουσιάζονταν ως Χρυσούλα Κωνσταντινίδου. Αλλά οι Αλβανοί δεν τα τρώνε αυτά. Είχαν απέδω χαφιέδες συνεργάτες δικούς τους και την πρεσβεία τη δική τους. Ήξερανε που δεν είχε η θεία μου καμιά κόρη παντρεμένη στην Κοζάνη και είχαν και επιστολές της Χρυσούλας. Και μου είπαν εμένα, εντάξει, ναι, είσαι Έλληνας, για τα δικαιώματά σου έκαμε σε αυτά που έκαμε. Άμα θέλουμε σε εξοντώνουμε, σου άψε σβήσε, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Να καλέσεις την αξαδερφή σου εδώ. Δεν μου είπαν ότι δεν είναι αξαδερφή σου. Να καλέσεις την αξαδερφή σου, τη Χρυσούλα Κωνσταντινίδου, στο σπίτι σας, αφού αλληλογραφεί. Και εγώ το είδα αυτό σαν είδα σωτηρίας. Είπα, ας αναγέουν αυτές τις διαδικασίες και με αφήσουν ελεύθερο, ναι, θα το σκάσω και θα τους σκάσει βόμβα στο χέρι. Δεν θα προλάβουν να κάνουν την οργάνωση, γιατί αυτή στην οργάνωση Σκοτεινία που έχουν δουλέψει μέχρι στιγμής ήθελαν να βάζανε μέσα και παράγοντες ελλαδίτικους. Σου λένε, να φέρω με τη Χρυσούλα Κωνσταντινίδου εδώ, θα την αρπάξουμε, θα τη συλλάβουμε, θα αποδείξουμε ότι δεν είναι αξάδερφη του Κώστα, τι είναι αξιωματικός της ελληνικής ασφάλειας. Και θα κάνουμε αυτή τη φούσκα. Και ένας Έλληνας που συνεργάζεται, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι μόνο. Ναι, και ένας Έλληνας. Μα αυτό θα αποδεικνύανε ότι ήταν ένας Έλληνας που συνεργάζεται, δεν είναι αξάδερφη του. Άρα λοιπόν υπάρχουν δεσμοί και. Άρα είναι δεμένοι με τις υπηρεσίες της Ελλάδας. Αφού συμφώνησα, εγώ του είπα ναι. Αφού δεν τους είπα εγώ ότι αυτή είναι η τουρίστα, αυτή είναι αξάδερφή μου. Αφού στέλνει γράμματα ως αξάδερφη, δεν την ξέρω αξάδερφη. Και όσο με απόλυκαν εμένα από την τρύπα τη δική τους, από τη σπηλιά που με είχαν κρατούμενον, είπα αμέσως την επόμενη μέρα έρθει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είναι ο στενός μου φίλος, με τον οποίο έχουμε την ίδια ιστορία, την ίδια παθήματα. Ήμασταν μαζί στο Σπάτς. Αυτός ήταν 18 χρόνια τιμωρημένος. Τον βρήκα στο Σπάτς εγώ. Είναι μεγαλύτερός μου 14 χρόνια.
Και με κομμένη την ανάσα ο Ηρακλής ήξερε που με είχαν αρπάξει εμένα. Γιατί έλειψα, δουλεύαμε μαζί με τον Ηρακλή, δουλεύαμε στα χωράφια. Αμέσως που με αποφυλακίσανε, του λέω: Ηρακλή, συμβαίνει αυτό και αυτό. Μένει κρυφά το βράδυ, ήρθε σπίτι σαν φάντασμα, κρυφά. Μένει, του λέω, ή να δραπετεύσω με οι δύο, ή να δραπετεύσω μόνος μου. Δεν έχουμε λυτρωμό εδώ πέρα. Δεν είναι ότι θα σκοτώσουν εμένα. Είναι το χάλι ότι θα δυσφημίσουν όλο το χώρο. Θα κάνουν ομάδα και θα μαυρίσουν πολλές οικογένειες. Ο Ηρακλής το σκέφτηκε, μου λέει: Θα φύγεις μόνος σου. Θα δραπετεύσεις μόνος σου. Δεν μπορέσουν να μου κάνουν εμένα. Δεν έχουν αποδείξεις. Εσύ ήσουν αυτός που έγραφες και έστελνες και έκανες και έρανες. Και αποφάσισα να δραπετεύσω. Στρώσαμε το σχέδιο και σε 5 μήνες έκανα την πρώτη απόπειρα τον Απρίλιο του 1990. Απότυχα, λάθεψα τους δρόμους. Με βοήθησε φίλος βέβαια, που ήταν πάλι φυλακή με εμένα, φίλος, και κατοικούσε κοντά στα σύνορα. Από το Κλεισάρι, Νικόλαος Κάλλης λέγεται. Αυτός με βοήθησε την πρώτη φορά, απότυχα. Όταν έμαθα ο Νικόλαος ο Κάλλης ότι απότυχα, έγινε θηρίο. Μου λέει: Έρθε σπίτι κρυφά. Από το Κλεισάρι που κατοικούσε έρθε στη Δερβιτσάνη. Και μου λέει: Αυτή τη φορά θα φύγουμε μαζί. Αυτή είναι η θυσία που κάνανε για την ιδέα τους, για τον ελληνισμό. Σου λέει: Κινδυνεύει ο Κώστας. Δεν κινδυνεύει ο Κώστας, κινδυνεύει ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός φορεί ο Επίρου. Γιατί θα δυσφημιστούμε, θα κάνουμε ένα γκρουπ τώρα που ξεψυχάει, να πούμε, το καθεστώς. Και τη δεύτερη φορά στις 20 Ιουλίου, έτσι το σχεδίασε ο Νικόλας ο Κάλλης, φύγαμε μαζί από άλλη μεριά. Την πρώτη φορά με πήγε από τη Μουργκάνα μένα να φύγω. Τη δεύτερη φορά φύγαμε εδώ δίπλα στην Κακαδιά. Βγαίνεις στα χωριά τα Ελλαδίτικα, βγαίνεις στην Καστάνιανη και στη Χρυσαυγή, έτσι λέγουν αυτά τα χωριά. Από την πλευρά τη δική μας είναι η Κακαδιά και τα Βρυσερά. Πάνω από το βουνό, από εκεί φύγαμε με τον Νικόλα τον Κάλλη στις 20 Ιουλίου και έτσι αποτύχανε τα σχέδια της Συγκουρίνη. Βέβαια σκάσανε και θα με κυνηγάνε όσο θα υπάρχω. Γιατί δεν μπορούν να το χωνέψουν αυτοί ότι ένας κατοέλληνας, όπως λένε αυτοί, τους έφερα τούμπα. Τα σχέδια τους αποτύχανε. Έχω μαρτυρίες από ανθρώπους σπιούνους της εποχής εκείνης που έχουν μετανιώσει τώρα, στους οποίους έχει εκφραστεί ο αρχηγός της ασφάλειας ότι αυτό δεν θα το χαρίσουμε του εαυτού μας, ότι μας έφυγε από τα δόντια. Τον είχαμε έτοιμο αυτόν και την παρέα του να τους μαζέψουμε. Και θα ξεσκεπάζαμε τη μεγάλη περίφημη οργάνωση. Ναι, και θα κάναμε τα σχέδιά μας με τους Έλληνες συνεργάτες, των μυστικών υπηρεσιών. Αλλά με κυνηγήσανε και εδώ. Εδώ στη μητέρα πατρίδα είμαι καταδικασμένος ερήμην στα δικαστήρια τα ελληνικά από το Δεκέμβρη του 1990, δηλαδή εγώ έφτασα τον Ιούλιο και το Δεκέμβρη δικάστηκα ερήμην γιατί έχω δώσει ακάλυπτες επιταγές. Εγώ που δεν είχα ιδέα από επιταγές, όλοι οι Αλβανοί πολίτες δεν είχαν ιδέα τι θα πει επιταγή ή δεν βλέπαμε ούτε χρήματα, όχι να είχαμε και επιταγές. Καταδικάστηκα εδώ γιατί κάποιος Έλληνας εισαγωγικά, άνθρωπος που ανήκει σε ξένα στρατόπεδα, έδινε με δικά μου στοιχεία. Εμείς ως δραπέτες τότε, οι πολιτικοί φυγάδες, είχαμε ένα ξεχωριστό χαρτί, το οποίο το έχει και η θεία μου. Η θεία μου που είχε δραπετεύσει το 1945 είχε αυτό για 2 χρόνια. Δελτίο ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα, ομογενής. Ήταν με 2 πράσινο, με 2 φύλλα. Το είχαν και οι Κύπροι, νομίζω, δεν ξέρω, αλλά εμείς το είχαμε. Αυτό έχει πάρει τα στοιχεία τα δικά μου και ό,τι έγραφε αυτό το δελτίο αυτό, έδινε ακάλυπτες επιταγές, 3 ακάλυπτες επιταγές. Για την πρώτη δικάστηκα ερήμην 28 μήνες, για τη δεύτερη το Φλεβάρι του 1991 8 μήνες και για την άλλη 4 μήνες. Μάλιστα. Γενικά ερήμην ήμουν δικασμένος 40 μήνες, πώς πηγαίνουν, ερήμην. Και αυτό το έμαθα το 2005. Α, τόσο καλά. Με συλλάβανε το 2005 στην Ελλάδα εμένα. Δηλαδή πήγα να αλλάξω τα χαρτιά γιατί δεν είχαμε υπηκότητα ως τότε. Εδώ στο τμήμα Μαρουσίου πήγα να αλλάξω τα τρίχρονα τι μας δίνανε μέχρι τότε και όλη η οικογένειά μου τις τα άλλαξανε και πάει να φύγει. Εμένα μου λένε: Δεν θα φύγεις. Τι, δεν θα φύγεις, γιατί είσαι υποκράτηση. Έπεσε ουρανός φοντίλη. Τι έχω κάνει, του λέω, έτυχε, σπούδαζα νομική εκείνη την περίοδο και είχα 5 γνώσεις για τα νομικά. Του λέω: Θα μου εξηγήσεις γιατί με κρατάς. Και μου γυρίζει τον υπολογιστή και μου λέει: Είσαι δικασμένος σε ερήμην 3 φορές. 36 μήνες ήμουν, όχι 40. 36 μήνες δικασμένος. Έπεσα και ήταν Παρασκευή και θα κάθουμε ως τη Δευτέρα. Ως τη Δευτέρα θα κάθουμε μέχρι ο εισαγγελέας να καταλάβει ότι είμαι εγώ, δεν είμαι, ξέρω εγώ τι. Και έκανα συναγερμό. Άρχισα όχι να φωνάζω, να τους βρίζω.
να τους λέγω ότι σας δουλεύουν οι ξένες μυστικές υπηρεσίες, ότι υπάρχει. Και μπήκανε στη μέση οι εισαγγελείς και μπόρεσαν και εξακρίβωσαν. Αλλά δεν, ακόμα εγώ δεν έχω μάθει ποιος το έχει κάνει αυτό. Μάλιστα. Που έχει δώσει με στοιχεία δικά μου τρεις ακάλυπτες επιταγές. Χέρι η συγκουρή με έχει από πίσω. Με τους ανθρώπους που είχε εδώ πέρα. Έπρατε. Και πράττουν ακόμα δυστυχώς. Μάλιστα. Προχωράνε τα πράγματα. Τι γίνεται με την Ομόνοια? Κοίταξε, όταν έρθαμε από εδώ, εμείς, εγώ κατέληξα στη Χαλκίδα, όπως σου είπα, εκεί είχα την αδερφή του πατέρα μου, η άλλη θεία μου ήταν στην Αμερική, έρθε η θεία από την Αμερική να με πάρει. Και της λέω, όχι θεία, εγώ έφυγα για να δράσω, να πέσει η δικτατορία, να δικαιωθούμε, να γίνει η Ένωση της Βορείου Ηπείρου. Αυτό είναι το όνειρο και πολλοί φίλοι δικοί μου που ξέρουν που δραπέτευσα εγώ, δεν θα μου το χαρίσουν. Δεν έχω το ανάστημα να το κάνω αυτή την προδοσία. Το θεωρούσα προδοσία να πήγαινα Αμερική και να κοίταζα τη δουλειά μου. Έφυγε η θεία η καημένη και μου λέει, η παιδί μου, μου λέει εμένα, με αυτό το όνειρο έφυγε και ο αδερφός του πατέρα σου. Αυτή έχει πάρει τον αδερφό του πατέρα μου, τον Σπύρο τον Κυριακού. Μου λέει αυτά, μου λέει το ξέρουν οι μεγάλες δυνάμεις, αυτοί αποφασίζουν. Εδώ η μητέρα πατρίδα κοιμάται, μου λέει εμένα. Έτσι πέθανε και ο θείος σου με αυτό το όνειρο. Έφυγε αυτή στην Αμερική, φεύγω κι εγώ από τη Χαλκίδα. Η θεία μου κλάψε η θεία Ελευθερία. Πού πας, παιδί μου, εγώ είπα ότι είδα τον αδερφό μου στα μάτια σου, μου λέει εμένα, τον Κυριάκο. Κυριάκος λέγονταν ο πατέρας μου. Θεία, λέγω, όχι, δεν μου το χαρίζει η ιστορία και όλοι όσοι έχουν θυσιαστεί πρέπει να τρέξω. Και πήγα από πόλη σε πόλη σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε σε όλη την Ελλάδα. Πώς βρέθηκε ο τρόπος και ταξίδευα σε Κέρκυρα, σε Αγρίνιο, σε Φιλάτες, σε Γιάννενα, σε Θεσσαλονίκη, παντού, όπου να βρίσκα ανθρώπους να μίλαγα. Στην Κοζάνη, βέβαια στην Κοζάνη με πήρε η Χρυσούλα, είναι πια αδερφή μου, η Τοπαλίδου, αυτή που έχει πάρει την επιστολή και έχει πάει στη θεία μου. Με φιλοξένησαν για αυτοί και δεν έκατσα ούτε σε αυτούς, δεν μπορούσα να κάθομουν με τα χέρια σταυρωμένα. Και μετά από λίγο καιρό έπεσαν και τα σύνορα, ως τις 13 Δεκέμβρη του 1990 εκτελούσαν στα σύνορα και παραπίσω εκτελούσαν. Αλλά τουλάχιστον μπορούσαν ο κόσμος να έρχονταν. Και ήρθαν τον 91 κόσμος εδώ, να ήρθαν και οι πολιτικοί κρατούμενοι. Για πρώτη φορά εμείς οι πρώην εχθροί του λαού, οι εχθροί του λαού, μπορούσαμε και συναντιόμασταν στην Ελλάδα δίχως φόβο. Φωνάζαμε, βρίζαμε. Το καθεστώς, τους χαφιέδες, περούσε και κανένα χαφιές από εκεί και κρύβουνταν, αλλά οι χαφιέδες άρχισαν να μας παρακαλάνε ότι και αυτοί είναι Έλληνες, ότι και αυτοί πονάνε, αλλά έχουν εξαναγκαστεί και δεν έχουν κάνει κακό κι άλλο. Και είπαμε να τα αφήσουμε αυτά. Δεν χρειάζεται εκδίκηση, δεν χρειάζεται να τους πολεμάμε. Ναι, είναι Έλληνες κι αυτοί. Είναι πάντα, πάντα συμβαίνει στην ιστορία αυτό. Δεν την πατήσατε μόνο εσείς με τους χαφιέδες. Ο χαφιές, όταν αλλάξουν τα πράγματα, γίνεται σκουλίκι και έρχεται έρποντας, γλύφοντας, πράγματι, να δηλώσει μεταμέλεια. Και πάντα αυτός ο οποίος έχει αδικηθεί, πάντα στην ιστορία τον δικαιολογεί, γιατί είναι ανώτερος άνθρωπος. Πράγμα. Μια στάση μικρή εδώ πέρα και για ένα μικρό διάλειμμα και ερχόμαστε με την τελευταία πράξη αυτού του δράματος που λέγεται Ομόνοια. Φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοιες πανακόπιτα? Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, Κώστα μου,
Έχει και άλλο οι σελίδες σου. Έχουν και άλλο πράγμα. Και έχουν και άλλο ακόμα πολύ, αλλά τέλος πάντων. Έχουν πολύ. Πάμε από εκεί που τα αφήσαμε, από το 91. Ναι, αφού ήρθαν πολλοί φίλοι εδώ, πολιτικοί κρατούμενοι, που είχαμε μεγαλώσει μαζί και είχαμε ζήσει στις φυλακές, εμείς νόμιζαμε ότι άρχισαμε να ξυπνάμε. Δηλαδή, έπεσαμε λίγο από τα σύννεφα, γιατί είδαμε ότι εδώ δεν ξέραν τίποτα. Έτσι μας παρουσιάζονταν εμάς, για τις αρχές μιλάω. Ο κόσμος δεν φταίει σε τίποτα. Ο κόσμος, αν εσύ ξέρεις πολλά για την Βόρεια Ήπειρο και δεν τα περάσεις στο παιδί σου, ναι, έχεις ευθύνες. Αλλά αν και εσύ δεν ξέρεις, πρέπει το κεφάλι, οι κυβερνήσεις, το κράτος, άμα έχει τραβήξει το τραγούδι, έχω μια, τη λένε Βόρειο Ήπειρο, την αγαπώ πολύ, όλα αυτά τα θεωρεί εχθρικά και τα θεωρεί φασιστικά και τα σβήνει, ο κόσμος δεν έχει και πολύ ευθύνη, δεν ξέρει γιατί η Βόρειο Ήπειρο, δεν ξέρουν. Καλά, ο κόσμος που προσπαθεί να μάθει γράμματα και ειδησιογραφία μέσα από τα κανάλια, έχει μια ευθύνη τα συμπατικά, να πούμε, αλλά δεν το θέλουμε. Προσπερνάμε λίγο παραπέρα προσπερνάμε, για την οικονομία της συζήτησης. Ευθύνη έχουμε όλοι. Απλώς δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να ρίξουμε ευθύνες, ρίχνουμε συγκεντρική εξουσία. Όταν είδαμε ότι δεν μας χαμπερίζανε και δεν μας υπολογίζανε, είπαμε πρέπει να οργανωθούμε, να κάνουμε ένα σύλλογο φυλακιστέντων. Και κάναμε την Ένωση Πρώην Πολιτικών Φυλακιστέντων, άρχισαμε αμέσως τις διεργασίες από τον τέλη Φλεβαρίου, Μάρτη του 90, του 91, και το Μάιο μας αναγνώρισε το πρωτοδικείο, με σφραγίδα, με όλα. Και χαρούμενοι εμείς πάμε να κάνουμε συναντήσεις με το ΙΠΕΞ, με τις υπηρεσίες, περισσότερο της αστυνομίας, γιατί η ασφάλεια και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης είχε το πάνω χέρι, μας έπαιρε σαν Αλβανούς, μας έδερε, μας φόρτωνε σε κλούβες και μας έδιωχνε. Και είπαμε σιγά σιγά να ενημερώσουμε, να ξέρουμε τι γίνεται. Βέβαια μας περίμεναν, φαίνονταν καλοπροαίρετοι. Αλλά τι δουλεύαν, μας δουλεύαν πισόπλατα, δεν ξέρω. Συγχρόνως, εκεί στη Βόρειο Ήπειρο, αυτοί που έχουν απομείνει από εκεί, ιδρύσανε την Ομόνια. Η Ομόνια είναι μια οργάνωση των Ελλήνων Βορειοεπειρωτών. Ιδρύθηκε, στις 11 Γενάρη του 1991, έγινε η πρώτη σύσκεψη στο χωριό μου, στη Δερβιτσάνη, επειδή είναι κεφαλοχώρη. Κεφαλοχώρη. Και είναι το μεγαλύτερο χωριό και είχε τους περισσότερους πολιτικούς κρατούμενους, αντιδραστές και όλα τα άλλα να πούμε. Και για συμβολικούς λόγους τη μαζεύτηκαν εκεί. Τώρα, δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς όχι ήμασταν καχύποπτοι έτσι, κουτουρού είχαμε μια. Την Ομόνια ποιος την ίδρυσε? Την ίδρυσαν όλοι αυτοί που ήταν στελέχοι του κόμματος. Χωρίς εξαιρέσεις. Εισαγγελείς, δημοσιογράφοι, καθηγητές, γιατροί και ξέρω εγώ τι, και σε γενικότητα ελέγχονταν από τις μυστικές υπηρεσίες της Αλβανίας. Και ήταν βάσει της ομιλίας που την έχω στο βιβλίο μου, την ομιλία του Ραμίζα Λία, ότι θα επιτρέψουμε αναγκαστικά πλουραλισμό. Αλλά και 100 κόμματα, είπε ο Αλία, πριν πέσει το σύστημα το 88-89 σε μικρό κύκλο του Κομιτέ Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου, θα επιτρέψω, είπε, και 100 κόμματα να ιδρυθούν, όλα θα ελέγχονται από εμάς. Έχουμε ανθρώπους να ηγηθούν στα 100 κόμματα. Η πλατφόρμα θα είναι όλη δική μας. Εμείς θα τους την προετοιμάζουμε. Εμείς τα ξέραμε αυτά, γιατί είχαμε μεγαλώσει στις φυλακές. Αλλά και τι να κάνεις. Και τι να κάνεις, αλλά το μόνο που μπορούσαμε να κάναμε εμείς, είπαμε, πρέπει να στηρίξουμε την Ομόνια, αλλά να τους ξυπνήσουμε. Να τους πούμε να ξεχάσουν το φόβο. Να τους πούμε ότι αλλάξαν οι καιροί. Ότι είμαστε κι εμείς δίπλα τους. Ότι δεν έχουμε κανένα σκοπό να εκδικηθούμε για τίποτα. Ο σκοπός μας είναι η ένωση και να προωθήσουμε τα δικαιώματά μας. Μέχρι εκεί που μας επιτρέπουν τα διεθνής φόρα και παραπάνω, άμα μπορούμε. Γιατί βάσει του πρωτοκόλλου της Κερκύρας. Το οποίο είναι ακόμα ενισχύ. Επιτρέπεται να κάνουμε ακόμα και αυτοδιάθεση. Ακόμα και ανεξαρτησία. Και με αυτή την πνοή. Ακόμα σε πληροφορώ ότι οι Έλληνες πολιτικοί δεν ξέρουν τι είναι το πρωτόκολλο της Κερκύρας. Δυστυχώς. Πολλοί δεν ξέρουν. Δυστυχώς. Και έχοντας αυτή την πνοή, την ενωτική πνοή, είπαμε η θέση μας τώρα, κάποιοι από εμάς πρέπει να πάμε μέσα, να ενθαρρύνουμε και αυτά τα άτομα, τα οποία δείχνανε φοβισμένα αυτοί που ήταν στην Ομόνια, που ηγούνταν την Ομόνια, να πάμε να τους ξυπνήσουμε, να τους είμαστε πλάτες αυτών. Και έτσι αποφασίζετε να φύγετε από την μητέρα πατρίδα και να ξαναπάτε μέσα, όπως το λέτε. Γυρίσαμε μέσα. Εκτός των άλλων, πολλών,
Ήταν και ο Ηρακλής με εμένα που πήγαμε μέσα. Ο Ηρακλής ήταν αντιπρόεδρος, ήταν πρόεδρος του παραρτήματος φυλακιστέντων στα Γιάννενα και εγώ ήμουν γραμματέας του παραρτήματος φυλακιστέντων των Ιωαννίνων. Γιατί μετά ανοίχτηκαμε σαν φυλακισμένοι, φύγαμε και από Αθήνα, ένα παράρτημα χτίσαμε και στα Γιάννενα. Και εκεί ήταν ο Ηρακλής και εγώ και καταλήξαμε στη Βόρειο Ήπειρο, στον τόπο μας. Εκεί η Ομόνοια μας έβλεπε εμάς ως ανθρώπους απεσταλμένους από τη μητέρα πατρίδα, αυτό επέδρασε θετικά. Λέει η μητέρα πατρίδα, να έστειλε και εδώ πέρα ψυχωμένους Έλληνες. Που δεν σας έστειλε η μητέρα πατρίδα, εσείς ούτε με έξοδα του ελληνικού κράτους πήγατε και τις βενζίνες μόνοι σας τις βάλατε και τον καφέ σας μόνοι σας τον πληρώνατε. Με την ελληνική φλόγα. Έτσι νόμιζαν οι δικοί μας. Και εμείς τους ενθαρρύναμε, τους οργανώσαμε με καλύτερη ελληνική φλόγα, δυνατή ελληνική φλόγα και ενώθηκε όλος ο ελληνισμός του χώρου μας. Και έλεγαν ό,τι λένε οι πολιτικοί κρατούμενοι. Αυτοί έχουν υποφέρει, αυτοί ξέρουν. Και εμείς βέβαια όταν χρειάζονταν κάναμε έκκληση και έρχονταν με πούλμαν οι δικοί μας πολιτικοί κρατούμενοι που κατοικούσαν στην Αθήνα όταν γίνονταν εκλογές στην Ομόνοια. Αλλάξαμε με δημοκρατικούς τρόπους, με δημοκρατικούς και μόνοι τους. Ένας πρώην αρχηγός της Ομόνοιας παραιτήθηκε. Λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια. Γιατί? Ποια ήταν η γραμμή αρχικά της Ομόνοιας? Ότι για τη Χιμάρα εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δεν το έχει το καταστατικό, το Σύνταγμα της Αλβανίας. Και ποια είναι η αλλαγή του, λέγαμε, του πρόεδρου της Ομόνοιας, του τότε να πούμε. Λέει, δεν μπορώ παιδιά, εγώ παρετούμε. Μου πέθανε η γυναίκα, δεν μπορώ να με εκτελέσουν και εμένα και να μείνουν τα παιδιά μου. Δηλαδή και φεύγανε μόνοι τους. Και έτσι μπήκε καινούρια πνοή και καινούρια άτομα, νέα άτομα στην Ομόνοια. Καλύτερη φωνή, ελληνική. Έλληνες να πούμε. Αυτά φόβιζαν πολύ την Αλβανία, αλλά δυστυχώς φόβιζαν και τη μητέρα πατρίδα. Γιατί ούτε η μητέρα πατρίδα ήταν προετοιμασμένη για τέτοιου είδους αλλαγές. Αυτοί τρέμανε, η Αλβανία από τη μία τη μεριά τρέμανε, μήπως εμείς σε διαμαρτυρίες που κάναμε και σε συγκεντρώσεις φωνάζαμε αυτονομία στη Βόρειο Ήπειρο. Και μήπως από εδώ ήταν προετοιμασμένοι, έτοιμοι και να μας συμπαραστέκουνταν. Τούτοι από εδώ δεν είχαν ιδέα για τέτοια πράγματα και δεν θέλανε να ακούγαν για τέτοια πράγματα. Και επομένως ήμασταν μέσα σε δύο πυρά. Δεν μας θέλανε ούτε από εκεί ούτε από εδώ. Δεν ήταν προετοιμασμένοι οι δικοί μας. Έξω με λένε Έλληνα και εδώ με λένε ξένο. Πάμε παρακάτω. Ακριβώς το τραγούδι των Ποντίων, έτσι ακριβώς. Και δεν είναι αυτά συμπεράσματα έτσι στον αέρα. Είναι και συγκεκριμένα όταν ο Κάρλος Παπούλας ήρθε το 1993, έπεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Οκτώβριο βγήκε το Πασόκ εδώ πέρα. Υπουργός Εξωτερικών ο Παπούλας. Πρώτη επίσκεψη στην Αλβανία ή το Γενάρη ή το Φλεβάρι της επόμενης χρονιάς, το 1994. Έρθε εκεί πέρα επίσκεψη Υπουργός Εξωτερικών. Ο Μπερίσα. Οι ερωτήσεις που βγήκαν στον αέρα. Είναι δεκτή η κυβέρνηση του Πασόκ, η κυβέρνησή σας με τους 6 όρους που έθεσε ο Μητσοτάκης. Πριν πέσει ο Μητσοτάκης, είχε θέσει 6 όρους για να καλυτερέψουν οι σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας. Οι τότε οι Αλβανοί έχουν διώξει σέρνοντας και έναν αρχιμανδρίδι από το Αργυρόκαστρο, τον Αγουσίρη, και του είπαν: είσαι πράκτορας της Ελλάδας. Έξω. Και έχουν κάνει πολλές πράξεις τέτοιες. Και ο Μητσοτάκης έχει βάλει 6 όρους. Για να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις, θα αφήσετε τις περιουσίες των Ελλήνων να πάνε πάλι στους πρώην ιδιοκτήτες, θα αφήσετε όλα τα δικαιώματα στην ελληνική μειονότητα, σχολείο, εκκλησία, την αυτά. Και του λέω, Μπερίσας, είστε δεχτοί εσείς με τους 6 όρους του Μητσοτάκη. Απάντηση του Παπούλα. Η κυβέρνηση του Πασόκ έχει το δικό της πρόγραμμα και δεν έχει καμιά σχέση με τους 6 όρους του Μητσοτάκη. Άλλη ερώτηση. Υπάρχουν εδώ Έλληνες της Ομόνοιας που φωνάζουν να μπει ο ελληνικός στρατός. Εσείς τι λέτε για αυτό? Αυτό έχει συμβεί σε μια διαμαρτυρία που κάναμε εμείς για το σχολικό ζήτημα. Μπήκανε οι Αλβανοί αστυνομικοί και δέρανε τον αδερφό μου τον Θωμά Κυριακού τότε και στα αίματα πάνω και μισολιπόθυμος είπε: πού είναι ο ελληνικός στρατός να με σώσει, να πούμε. Αυτά βέβαια οι χαφιέδες τα πήγαιναν. Το τόσο είναι τόσο. Ναι. Του λέω: Παπούλας, βάλε τάξη στο σπίτι σου. Εμείς είναι δόγμα του κόμματός μας, δεν εισχωρούμε στις υποθέσεις ξένων κρατών. Και άλλες τέτοιες απαντήσεις σε ερωτήσεις καρφιά που γινόταν από εκεί, ότι εδώ είναι το σπίτι σας, βάλετε τάξη στο σπίτι σας. Μετά από αυτά τα γεγονότα, συνέβη κάτι στα ελληνοαλβανικά σύνορα, σε αυτά που υπάρχουν, στο χωριό Επισκοπή, είναι απέναντι στην Δρόπολη, απέναντι από τη Δρόπολη τα χωριά μας, κολλητά με τα σύνορα, εκεί δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πάντως σκοτώθηκαν οι 2 ή 3 Έλληνες φαντάροι. Έχει μπει, λένε, μια ομάδα
πρακτόρων σαμπίστες, λένε αυτοί τους πεζοναύτες οι Αλβανοί, σαμπίστες, ήταν κάτι λέγανε που πετάγανε, να πούμε, κάνανε έτσι κύκλους και πετάγανε και πιάσαν όμοιρους όλο το στρατόπεδο, 500 Αλβανοί στρατιώτες, τους έβαλαν όρθιους. Ξέρω, έγινε κάποιο συμβάν εκεί πέρα, μετά από αυτό το συμβάν. Αυτό έγινε στις 10 ξημερώματα 11 Απριλίου του 1994. Αυτό, κατά τη γνώμη πολλών, ήταν κάτι στημένο. Όπως η υπόθεση Τελίνη. Μετά από τα ξέρουμε τα πράγματα αυτά. Άρχισε μια τρομοκρατία εναντίον μας. Πήρανε στις 18 Απριλίου, στις 11 συνέβη αυτό, στις 13 έβγαλε νότα η Αλβανία, η αλβανική κυβέρνηση, να φύγει ο πρόξενος του Αργυροκάστρου, ο Χρήστος Γιακώβου, ήταν ένα παλικάρι αξιοπρεπέστατος Έλληνας, να πούμε, σε 48 ώρες να φύγει το αλβανικό έδαφος και να φύγει. Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση. Η δεύτερη κίνηση συλλάβανε κανένα δύο δημοσιογράφους της Ομόνιας, τους οποίους τους απελευθερώσανε μετά από λίγο καιρό. Και η τρίτη κίνηση ήταν 18 Απριλίου, την ονομάσαμε νύχτα του Βαρθολομαίου, του Αγίου Βαρθολομαίου. Τρομοκρατήσανε από την Κοριτσά, Χυμάρα και μέχρι την Κακαβιά, Αργυρόκαστρο, Περμετή, Τεπελένη. Έχει κατέβει δηλαδή. Μπήκανε μέσα στρατιώτες και αστυνόμοι και πολίτες. Λαϊλατίσανε, σπάσανε κλπ. Μπήκανε μέσα με αυτόματα, τρομοκρατήσανε τους πάντες, κάνανε έλεγχο στα σπίτια όλων. Εκεί που θέλανε, εκεί που είχαν τις συστάσεις. Έτσι ήρθαν και στο σπίτι μου εκείνο το βράδυ, η ώρα 10.30-11 το βράδυ, στις 18 Απριλίου. Ήταν τρία περιπολικά και είχαν μέσα από 5 αστυνόμους, ήταν 15 αστυνόμοι με αυτόματα, καλά Καλάσνικόβοι περισσότεροι. Κλώσαν το σπίτι, χτυπάνε την πόρτα εκεί. Πριν αυτά έχουν χτυπήσει πολλές φορές την πόρτα, γιατί οι ελληνικές σημαίες που κρεμάγαμε έξω με την εθνική επέτειο και ξέρω εγώ, περνάγανε αυτά. Αλλά τούτη φορά, με αυτά τα συμβάν που έχουν γίνει στην Επισκοπή, ήταν αγριεμένοι και δήθεν ότι Έλληνες μοναρχοφασίστες έχουν χτυπήσει τα παιδιά μας και εμείς θα βρούμε ποιος τους χτύπησε. Και έτσι με συλλάβανε εμένα εκείνο το βράδυ, μπήκανε μέσα όπως σου λέγω, κάτσανε κυκλωμένο το σπίτι με τα αυτόματα, μπήκανε μέσα δύο άτομα, πήραν χαμπάρι, έχουμε τα σπίτια, είμαστε έξι αδέρφια και είμαστε όλοι κοντά, ήρθαν και τα αδέρφια μου εκεί, τι γίνεται τώρα εδώ, θόρυβος και τρόμος και λαχτάρα, αφήσανε μέσα στο δωμάτιο εμένα και τη γυναίκα μου και τα δυο τα παιδιά που είχα, την Παναγιώτα ήταν τότε 6 χρονών και ο Άγγελος ήταν 18 μηνών. Παλικάρι που ανηφόρησε τώρα εδώ δίπλα μας, και άρχισαν έλεγχο. Δύο οι αστυνόμοι μέσα. Οι έξω ήταν όλοι με τα αυτόματα και τρομοκράτησαν όλη τη γειτονιά εκεί πέρα. Ανοιγμένα όλα οι σιρήνες και τα αλάρμ. Τέλος πάντων, στον έλεγχο που κάνανε, ό,τι βλέπανε που ήταν ελληνικό, είχαν ένα μαύρο σακί, τώρα ένα σωσακί. Ρίξε σωσακί, τα πάντα. Ήταν όλα αντισυνταγματικά για αυτούς. Η ευτυχία, η γυναίκα μου είχε τον Άγγελο αγκαλιά. Εγώ ήμουν έτσι λίγο πιο πίσω της και ένας αστυνόμος Αλβανός, γκέγκας, επέκαι πάνω δύο μέτρα να πούμε, είχε το χέρι πάντα στο πιστόλι. Εκείνη τη στιγμή η ευτυχία είδε ότι ρίχναν μέσα και ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τα παιδιά μας, των παιδιών μου, βαφτίστια νομίζω της Παναγιώτας. Και πάει το άρπαξε αυτό, έσκυψε και το πήρε. Αυτό του λέει δεν θα το πάρετε, αυτό είναι ενθύμιο, είναι κοιμήλιο. Και αυτός βγάζει το πιστόλι από την τσέπη, τραβάει τον κόκορα, την ασφάλεια και της το βάζει στο μυαλό. Και αυτή είχε το παιδί εδώ. Το παιδί βέβαια 18 μηνών με το κλάμα τα εκεί, το έπια κύπνο στην αγκαλιά. Σε εκείνη η σκηνή απάνω με βαίνουν εμένα και με παίρνουν μαζί τους. Αυτή η σκηνή με συντροφεύει πάντα. Γιατί δεν ήξερα τι έγινε παραπίσω εκεί πέρα. Εκεί πέρα μέσα. Όχι, εμένα με πήρανε. Ένας άλλος. Παίρνει από το μυαλό σου, μπορεί και να τη σκοτώσουν. Μπορεί και να τη σκοτώσουν, ναι. Πανικός, τρόμος, λαχτάρα. Παρόμοιες σκηνές ήταν και στα άλλα σπίτια συναγωνιστών που συλλάβανε. Και μας πήραν εκείνο το βράδυ και καταλήξαμε την επόμενη μέρα. Εκείνο το βράδυ, όλο το βράδυ ανάκριση στο τμήμα Αργυροκάστρο, με ξένους, όχι αργυροκαστρινούς, ξένους από το βορρά. Και την αύριο με κλούβες, με 35 άλλα οχήματα μας συνοδεύανε. Ήμασταν εμείς 6 άτομα που πήραν από το Αργυρόκαστρο. Σε δύο κλούβες μας βάλανε εμάς, 3 και 3. Και ήταν 35 άλλα περιπολικά και μηχανές. Και ανάβαν αμένα τα φώτα όλα και τις σιρήνες, να πούμε, και μας πήγαν στα Τύρανα. Και μας πήγαν στα Τύρανα εκείνη την ημέρα, δηλαδή τη Δευτέρα ξημέρωσε, Τρίτη 19 Απριλίου ξημέρωσε.
και καταλήξαμε στα Τύρανα. Και ξεκινάει μια δίκη την οποία την παρακολουθούμε. Ξεκινάει μια ανάκριση καταρχήν που την παρακολουθούμε και δημοσιογραφικά εδώ πέρα με χίλια προβλήματα. Τότε υπήρχαν και διαδίκτυα και τέτοια πράγματα. Ναι, πράγματι. Μοιαζόμενοι από τις εφημερίδες τότε που ήμασταν, κάποιοι συνάδελφοι που μοιαζόμασταν για αυτά και προσπαθούσαμε να βρούμε άκρη με όποιον ξέρουμε τι ξέρει να μας πει, αλλά κανείς δεν ήξερε τίποτα. Δηλαδή το τι γινόταν εκεί πέρα. Ούτε η οικογένειά μας δεν ήξερε. 25 μέρες δεν ήξερε και η οικογένεια πού ήμασταν, αν ζούσαμε ή αν ζούσαμε. Φίλους στα χωριά, τα ελληνικά χωριά της Βορείου Ηπείρου και τηλεφωνούσαμε και ρωτούσαμε τι έγινε ρε παιδιά, κανείς δεν ήξερε τίποτα. Δεν ξέραμε και τι να γράψουμε, πώς προχωράει ήτανε, αυτό. Ήταν οργανωμένο αυτό, ήταν ένα σχέδιο εξόντωσης, εκδιωγμού, εκτοπισμού των όσων έχουν απομείνει από εκεί οι Βορείοι Ηπειρώτες. Στην ανάκριση, πανικός. Τι σας λέγανε, ποια ήταν η κατηγορία? Κοίταξε, η ανάκριση αυτή καταρχήν ήταν σκληρότερη από την ανάκριση του Χότζα. Σκληρότερη από την ανάκριση του 1974. Από τη στιγμή που με πήραν από το σπίτι το βράδυ της 18 Απριλίου μέχρι, από τη Δευτέρα ήταν το 18 Απριλίου μέχρι την Παρασκευή τα ξημερώματα αυτής της εβδομάδας ήμουν σε ανάκριση. Ήμουν σε μια καρέκλα καθούμενος, οι ανακριτές οι Αλβανοί αλλάζανε κάθε δύο ώρες, έρχονανε δύο άλλοι γιατί τόσο αντέχανε αυτοί. Κάποια στιγμή μούδιαζες, δεν έβλεπες ανθρώπους, οι ερωτήσεις ήταν τούτες. Ότι σκότωσες παιδιά μας στην Επισκοπή, τώρα είναι η σειρά μας. Θα σε εξοντώσω με σένα για τη φάρα σου. Αυτό. Το άλλο. Πότε δραπέτευσες, πότε ήσουν συνδεμένο, από πότε ήσουν, άρχισαν τα παλιά του νερό του Χότζα. Από πότε έχει διασυνδεθείς με την ελληνική ασφάλεια. Άλλαξε μόνο αλλιώς και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ναι, είχες διασυνδέσει με την ελληνική ασφάλεια πριν δραπετεύσεις. Είχε διασυνδέσεις. Τι διασυνδέσεις είχε, τι κωδικός έχουν βάλει, τι εκείνο, τι όταν δραπέτευσες, ποιους συνάντησες, που, δηλαδή αυτά, συνέχεια αυτά, πώς έρθες στην Επισκοπή και πώς σκότωσες. Εγώ στην Επισκοπή δεν μπορούσαμε να πήγαιναμε επί Χότζα. Αν πλησίαζε στην Επισκοπή σου κόβανε πόδια και κεφάλι οι υπηρεσίες του Ενβέρ Χότζα. Ήταν απαγορευμένο η Επισκοπή, απαγορευμένη ζώνη, ήταν στα σύνορα απάνω να πούμε. Αυτές οι ερωτήσεις, ξύλο. Διάφορες ουσίες, τόσο πράγμα που άρχισε ο οργανισμός. Δεκαετία του 90 μιλάμε τώρα, έτσι, δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στην Ευρώπη. 94, ναι. Άρχισε ο οργανισμός να μην λειτουργούσε. Κάποια στιγμή προβληματίστηκαν, θυμάμαι, ομιχλώδες τα πράγματα, ότι κοιτάζονταν πέραν οδηγίες, δεν ήθελα ούτε να ουρούσα. Τίποτα, έχει νεκρώσει ο οργανισμός και προβληματίστηκαν για αυτοί, μην τους πάθω κάτι και θα αποτύχει το σχέδιο. Με βγάλανε με το ζόρι να πάνω στην τουαλέτα, δεν είχα ούτε ούρωσε τίποτα. Έχω νεκρώσει, να πούμε, με το σοκ. Δεν σ' άφηνε να κοιμηθείς, όσο κλείσεις λίγο τα μάτια, σ' έρχονταν ανάποδες και κλωτσές σε τζαμάρες και παντού, να πούμε, για να συνέρχουσαν. Ιστορίες, αυτό. Έρχουν σε κάποια φάση να άκουγες σαν να κλαίγε η μάνα σου, σαν να σε μυρολογούσε η μάνα σου. Τώρα σου τα βάζανε αυτοί, ναι, αυτά, ναι, σου κάποια, τα κάνανε. Ναι, να κινήσουν το συνέστημα. Ναι. Και συνέχεια η κατηγορία ήταν αυτή ότι μας σκότωσε παιδιά εκεί πέρα, ότι είχε κάνει ομάδα στην Ελλάδα, ότι έσαιρνε Αλβανούς και την αλβανική σημαία στην Ομόνια και τους έσαιρνε και τους βάρναγες. Μου είχαν βρει και μια στολή, έχω δουλέψει και λίγο σε μια security, στην PDS Security λέγονταν αυτή. Είχε την έδρα στη Χαλκίδα και είχε σε την δράση. Με τη στολή και σου είχαν σε αξιωματικό, σε στρατιωτικό. Ναι. Και άλλα ευτράπελα σε λίγο. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα? Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είσαι η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου. Χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου. Βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου. Πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, και τελειώνει η ανάκριση. Και τι να σου πω, αυτός ο Κολκοθάς συνέχισε για την οικογένειά μου, ήταν χειρότερα. Όχι για την οικογένειά μου, και για την οικογένεια του Ιρακλή του Σύρμου και για την οικογένεια του Θοδωρή του Μπεζάνη. Για τους πέντε. Να τους πούμε, πούμε ποιοι είναι αυτοί πέντε. Ήτανε αρχικά ο Ιρακλής, ο Σύρμος και εγώ που ήμασταν φυλακισμένοι, πρώην πολιτικοί κρατούμενοι. Ήταν ο Παναγιώτης ο Μάρτος, ο οποίος του είχαν δικάσει τον πατέρα του τρεις φορές η Αλβανία επί Χότζα.
Το είχαν δικάσει και εις θάνατον, καταδικάσει. Ήταν ο Βαγγέλης Παπαχρήστος, ο οποίος ήταν από τους Αγίους 40 αυτός, ο Παναγιώτης ο Μάρτος ήταν από το χωριό Κακοδίκη, το Δέλβινο. Ο Βαγγέλης ο Παπαχρήστος ήταν από τους Αγίους 40, του είχαν σκοτώσει τον πατέρα οι Αλβανοί. Ήταν ο Θοδωρής ο Μπεζάνης, καταγωγή από το Πογόνι, κατοικούσε στα χωριά της Δρόπολης. Και όλοι αυτοί είχαν κάτι στο βιογραφικό τους. Ή από τον πατέρα ή από τη μάνα ήταν δηλαδή θυγμένοι. Θυγμένοι λέγανε οι Αλβανοί, αυτοί που δεν είχαν καθαρό βιογραφικό. Δεν ήταν κομμουνιστές, δεν ήταν χαφιέδες, τους λέγανε θυγμένους. Οι πέντε ήταν από και οι τρεις αυτοί που δεν έχουν κάνει φυλακή, αλλά ήταν από οικογένειες τέτοιες κατατρεγμένες. Και ο Βαγγέλης ο Παπαχρήστος και ο Θοδωρής ο Μπεζάνης και ο Παναγιώτης ο Μάρθος. Δεν ήταν στη μοίρα του Ηρακλή και τη δικιά μου, δεν έχουν κάνει φυλακή. Δυστυχώς ή ευτυχώς είχαν δουλέψει δασκάλοι, πώς έχουν συμβιβαστεί και πώς έχουν φτάσει είναι άλλη ιστορία αυτή. Αλλά και οι οικογένειάς τους τρέμανε όλη την περίοδο, γιατί κανένας δεν μάθαινε το που μας είχαν κρυμμένους. Κανένας. Τόλμησε ένας φίλος μας, ήρωας, ο Σταύρος ο Γκούτζος, έχει κάνει 18 χρόνια φυλακή, αλλά τον λέγαμε ο Μαντέλας. Αυτός ήταν ο πραγματικός Μαντέλα. Είχαμε φυλακή. Ο Μαντέλας μπορεί να έκανε φυλακή, αλλά είχε και δικηγόρους, είχε και βιβλιοθήκες, είχε και τηλεοράσεις. Εμείς είχαμε, αν σε πονούσε κάτι και έλεγες, φώναζες γιατρού, έτρωγες ξύλο για να σου περνούσε ο πόνος. Σε δέρνανε, να πούμε. Δηλαδή δεν είχαμε κανένα δικαίωμα. Ο Σταύρος ήταν ένας από αυτούς που δεν έχει λυγίσει ποτέ και που ήταν ο μόνος που δραπέτευσε από το σπάτς. Αυτό ήταν άλλη περηφάνεια των βορειοπυρωτών. Ο μόνος που δραπέτευσε από το σπάτς ήταν ο Έλληνας ο Σταύρος ο Γκούτζος. Τους έφτιασε σαν μούτρα, πέρασε από τόσους κύκλους και έφυγε από το σπάτς με στόχο να φεύγει στη Ιουγκοσλαβία. Η Ελλάδα ήταν μακριά από εκεί. Αλλά έτυχε ο φίλος του που φύγανε μαζί με τον Μανώλη τον Κυρίτσι, και αυτό ελληνικής καταγωγή και αυτός από την Περμετή. Πάγωσε, το σπάσε το στομάχι στο διαδρομή, γιατί δραπέτευσαν στις 8 Δεκεμβρίου του 1977. Και παραδόθηκανε, επειδή πέθαινε ο Μανώλης, ο Σταύρος δεν δέχτηκε να δραπετεύσει μόνος του. Πήρε τον Μανώλη στην πλάτη και βγήκε κάπου να παραδοθεί σε κόσμο, γιατί είχαν τη διαταγή να τους εκτελούσανε άμα τους βλέπανε. Ο Σταύρος πήγε να κλαφτεί στα Τύρανα για τεμάς. Ο Σταύρος ο Γκούτζος. Με το θάρρος που είχε ως πρώην πολιτικός κρατούμενος και ως ήρωας για όλους και τους Αλβανούς, ήταν ήρωας ο Σταύρος. Για τους Αλβανούς φυλακισμένος μιλάμε. Και πήγε να ανταμώσει το νούμερο 2. Της Αλβανίας ήταν ο Μακαρίτης ο Αζέμ Χαϊντάρι, λέγονταν. Ήταν πίσω τον Περίσσα, ήταν κάποιος Χαϊντάρι. Και βρήκε τον τρόπο και τον αντάμωσε ο Σταύρος αυτόν. Και αντέδρασε ο Σταύρος. Και εκείνος πάει να τον δει. Και έβγαλε και το πιστόλι εκείνος πάνω. Και του λέει ο Σταύρος, γιατί βγάλεις το πιστόλι, ρε. Πάρ' το και βάλει το πίσω, ρε. Στον εαυτό σου το πιστόλι. Πεθαίνω τώρα για την παρέα, εγώ, άμα θέλεις, για τον Σταύρο, για τον Κώστα και για τον Ηρακλή, τώρα να με σκοτώσεις. Αυτοί είναι αγωνιστές για τον ελληνισμό, γιατί είμαστε Έλληνες, αλλά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακόμα και για εσάς, να σας έρθει η δημοκρατία, παλεύουν αυτοί. Οι δημοκράτες άνθρωποι είναι. Αντέδρασε, θέλω να σου πω, αλλά ούτε ο Σταύρος μπόρεσε να μάθει το που μας είχαν κρυμμένους. Τον βγάλανε, τον διώξανε. Τρέμανε οι οικογένειές μας, έχω το λόγο. Μετά από όλα αυτά, μετά από 40 μέρες, επιτρέψανε να πάρω με δικηγόρους. 40 μέρες μας δέρανε δίχως δικηγόρους. Δεν επιτρέπανε. Εμένα. Ο Θοδωρής ο Μπεζάνης, επειδή σε έτυχε να. Έγινε μια πρόοδος μετά από 30 χρόνια. Ναι, μετά από 40 μέρες. Τη βλέπω κάπου. Όχι, μετά από 30 χρόνια τη βλέπω μια πρόοδο κάπου. Ναι. Και το δικηγόρο, βέβαια, όχι αυτόν που θέλω εγώ. Μου βγάλανε έναν κατάλογο με δικηγόρους. Αυτό που θέλεις εσύ μου λένε δεν επιτρέπεται. Γύρεψα κάποιον εγώ που θυμόμουν, κάποιος που ήταν φυλακή, δεν θέλανε αυτόν. Και μου βγάλουν έναν κατάλογο. Κοιτάζω εγώ εκεί πέρα να δω κανένα ελληνικό όνομα. Βλέπω ένα όνομα Χρήστος Γκέλας. Λέω αυτόν. Ναι. Γέλασε εκείνος σαρκαστικά έτσι. Μου λέει ήξερα με που εκεί θα κατέληγες, μου λέει. Και μου ότι είχε δόξασε ο Θεός, σπουδαίος, καταγωγή από την Κόνιτσα. Ο πατέρας του είχε μπει γαμπρός στο Λεσκοβίκι, τον γερό του Ζόγκου, να πούμε. Και έχει μεγαλώσει στην Αλβανία, βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα, κλείσαν τα σύνορα, ούτε ήξερε που ήταν από την Κόνιτσα η καταγωγή του, αλλά ήταν Αλβανός πολίτης, μορφωμένος Αλβανός, αλλά είχε μέσα δικαιοσύνη και αλήθεια. Αυτός μπόρεσε και μόνο και να καταλάβω, γιατί μας έχουν δημιουργήσει την εντύπωση, μας έχουν την πεποίθηση ότι θα μας εκτελέσουν. Έναν από εμάς θα μας εκτελούσανε. Και ο Χρήστος μου είπε με τρόπο, ο Γκέλας, τον άφηκανε μια φορά τέτα τέτ. Μου τον επιτρέψανε μετά από 40 μέρες, αλλά ποτέ δεν κουβέντιασαμε να μου έλεγε κάτι, να του έλεγα κάτι. Μια φορά πριν το δικαστήριο, 15 Αυγούστου είναι η έναρξη του δικαστηρίου.
14 τον άφησαν να με συναντήσει 2-3 λεπτά μόνο. Και μου είπε: μη φοβάστε τίποτα, όσο η Ελλάδα τότε συγκεργανωθεί. Ο Ελληνισμός τότε είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι γιατί θυμήθηκαμε τη δοξασμένη Ελλάδα των παλιών εποχών. Είχε γίνει όλη η Ελλάδα ένα δέμα. Δεν μιλάμε για δεξιούς και για αριστερούς. Μιλάμε όλος ο Ελληνισμός. Όλος. Ναι, το θυμάμαι τώρα. Όλος. Μα και οι έξω Έλληνες περισσότερο και οι μέσα Έλληνες. Θυμάμαι την υπόθεση Ομόνιας που είχαμε. Και οι κομμουνιστές ήταν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ήταν ο Σκυλάκος, δύο βουλευτές κομμουνιστές, δύο βουλευτές της Πόλα, τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και 5 του Πασόκ. Γιατί ήταν κυβέρνηση του Πασόκ τότε. Με αρχηγό τη διακομματική που έχουν κάνει τότε τον αείμνηστο τον Μαγκάκη. Γιώργο Αλέξανδρο Μαγκάκη. Αλέξανδρος Μαγκάκης, ναι. Μεγάλος αντιστασιακός και μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή. Έλληνας με έψιλον μεγάλο, να πούμε. Και ο Αντώνης Εφούσας με αλφα μεγάλο. Εκεί ήταν αυτοί οι παρακινητές που παρακίνησαν και έπεισαν τη Βουλή να κάνει μια διακομματική επιτροπή να μπορέσει να φέρει σπέρα το έργο. Θυμάμαι την επιτροπή Μαγκάκη. Περηφάνεια, μεγάλη περηφάνεια. Και λέμε, ας υποστήκαμε αυτά, αλλά ενώθηκε για πρώτη φορά ο Ελληνισμός μετά τον Ανταρτοπόλεμο. Ενώθηκαν μια φορά, ρε αδερφέ. Ήταν όλοι ενωμένοι. Συμφωνούσαν όλοι στις αποφάσεις. Αλλά μέσα ήταν, πάλι βγήκαν οι Ιταλοί μας οι φίλοι. Μέσα στο δικαστήριο ήταν ο Ιταλός ο πρέσβης κάθε μέρα. Τι δουλειά έχει ο Ιταλός. Ο Ιταλός ο πρέσβης παρακολουθούσε και ήταν ο μόνος που έλεγε: δεν βλέπω τίποτα στραβό. Δίκαιη είναι η δίκη. Ο Αμερικανός, ο γραμματέας της Αμερικανικής Πρεσβείας κάθε μέρα, ο οποίος μας βοήθησαν τρόμερα και με το βέτο του Κλίντον, όπως άκουσαμε παραπίσω, αναγκάστηκε ο Μπερίσσας να γονατίσει. Γιατί ο Κλίντον σε μια συνέντευξη που είχε δώσει παραπίσω σε Ελληνοαμερικάνους, τους είπε ήταν αποφασισμένο στο καθεστώ Μπερίσσα να καθάριζε τον Λέναν και οι άλλοι τέσσερις να κάνανε πολλά χρόνια φυλακής. Ισόβια. Αυτή ήταν. Τότε, αλλά αναγκάστηκαν από τον Ελληνισμό. Ο κάθε Κλίντον και οι Ιταλοί στο τέλος γύρισαν. Αλλά ο Ενωμένος Ελληνισμός έκανε το θαύμα τότε. Και στις 8 Φεβρουαρίου του 1995, μετά από 10 μήνες, γονάτισε ο Μπερίσσα και μας απελευθέρωσε με πεντατής αναστολή. Δηλαδή μείνανε οι κατηγορίες. Η μόνη κατηγορία που τράβηξαν ήταν ότι δεν πήραμε μέρος στο επεισόδιο της Επισκοπής. Και η άλλη κατηγορία, η τρομερή, ήταν ότι οπλίσαμε τους βορειοεπιρώτες για οπλισμένη επανάσταση. Και αυτή την τραβήξανε γιατί ήταν φούσκα. Πώς θα οπλίσω εγώ και δύο άτομα, εγώ και εσύ θα οπλίσουμε και θα κάνουμε οπλισμένοι. Αλλά μείνανε όλες οι άλλες κατηγορίες ότι είμαστε πράκτορες, είμαστε δεμένοι με τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και ότι δρούσαμε ενάντια των Αλβανών. Καταφέραμε και εμείς και το κάναμε και πρωτοσέλιδο. Γιατί μέχρι τότε το βάλαμε στα πρώτη σελίδα, γιατί μέχρι τότε δεν έπαιζε το θέμα πρωτοσέλιδο, έπαιζε μέσα. Αλλά τέλος πάντων ήταν κάτι σημαντικό. Θυμάμαι την υπόθεση Ομόνια, θυμάμαι και ξενυχτάγαμε κιόλα, γιατί ήταν τα τηλέφωνα για να τα βγάλουμε αυτά. Είχαμε μεγάλη αγωνία, νοιαζόμασταν. Τρέχαμε, σχοινάς. Το δράμα, ρε αδερφέ, είναι ότι μετά τη δίκη και μετά αυτή την ένωση τη συσπήρωση όλου του ελληνισμού. Ξανά πέσε ο χάρτινος πύργος μετά παλιά. Τέτοιο δράμα δεν μπορώ να το διανοηθώ. Όταν βγήκα από τη φυλακή και μετά από λίγες μέρες συναντήσαμε διάφορους φορείς εδώ για να τους πούμε ευχαριστώ για τη συμπαράσταση. Θυμάμαι τον Αλέξανδρο τον Μαγκάκη, ήταν τότε υφυπουργός εξωτερικών για την Ομογένεια και με αγάπη και με συγκίνηση προσωπικά με πέρι και μου λέει τι θέλεις να σου κάνω, τι θέλεις να σου δώσω. Ελληνική υπηκότητα, δεν είχαμε τίποτα ούτε ελληνική υπηκότητα, με κάτι χαρτιά, πιστοποιητικά κάθε τόσο, άλλαξε πιστοποιητικά, πάρε άδεια παραμονής. Μου λέει ελληνική υπηκότητα, δουλειά στο δημόσιο, τι θέλεις ρε παιδί μου, εγώ τίποτα. Από μια μεριά ήταν προδοσία να πέρα κάτι για τον εαυτό μου. Ας έβγαναν νόμο να δίνανε σε κάποιους αγωνιστές, αν όχι σε όλα τα ζαγάρια τα δικά μου. Γιατί έχουμε και πολλά ζαγάρια, καλά λέει ο πλαστήρας του Αλουνού. Κάσε ρε ζαγάρι, του είπε κάτω. Δεν δέχτηκα τίποτα τότε. Αυτός τόσο πολύ που να δάκρυζε, γιατί είχε πάει στο σπίτι μου, είχε δει την κατάντια που δέχαμε, ήμασταν μόνο για αγώνα, δεν κοίταζαμε τίποτα να παίρναμε, να ζούσαμε κάπως καλύτερα οικονομικά. Και τέλος μου λέει, έλα εδώ ρε Τζοβόρη λέει, εμείς το βάλαμε τις πέτρες μια πάνω την άλλη. Τα χυμάθια αυτά, γιατί έκασε ένα μήνα εκεί, δεν έκασε λίγο. Δεν έφευγε. Όλοι φεύγανε, οι βουλευτές αλλάζανε. Ο πρόεδρος της διακομματικής έμενε εκεί σταθερός. Μου λέει, έχει βγάλει λύκειο στην Αλβανία. Έχω βγάλει. Από τούτη τη στιγμή μου λέει, εμένα είσαι φοιτητής στην νομική. Δεν σε ρωτάω, θέλεις, δεν θέλεις. Σε ρώτησα σε τόσα και μου είπες, δεν θέλω.
Και έκαμε μια αίτηση εκεί κάποιος γραμματέας και με έβαλε στην νομική. Από τότε παρετήθηκα. Εγώ έφυγα. Κάποια στιγμή μπήκα και το 2004 πήρα το πτυχίο της νομικής χάρη του Γιώργου Αλέξανδρου Μαγκάκη. Έχω το λόγο, ξεφούσκωσε η φούσκα. Αυτά ήταν στην αρχή και αυτές ήταν πρωτοβουλίες σε ατομικό επίπεδο. Δεν λύνεται το βορειοπυρωτικό αν εσύ έχεις το χέρι και ευεργετήσεις σε μένα. Το βορειοπυρωτικό λύνεται με συλλογικές αποφάσεις. Εδώ ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή, έχεις λύση. Ποια είναι η λύση δηλαδή για το βορειοπυρωτικό? Η λύση για το βορειοπυρωτικό είναι ότι καταρχήν έχουμε ευθύνες εμείς, πολλές οι βορειοπυρώτες. Αλλά αν το πάρεις από την άλλη τη μεριά, ως το 94-95, όπως σου είπα και στην αρχή της κουβέντας, αν στο τόνισα, ήμασταν όλοι ενωμένοι. Μα δεν είχε, στο χωριό μου, στην περιοχή μας ήταν ένας που δεν ψήφιζε Ομόνια. Ένας μόνο. Ενώ τώρα οι περισσότεροι ψηφίζουν αλβανικά κόμματα. Χαλάρωσαν πολύ τα πράγματα. Τότε ήταν ενωμένοι, γιατί σου λέει τώρα ό,τι παίχτηκε παιχνίδι με το ψωροκομμουνιστές της Αλβανίας παίχτηκε. Τώρα η μόνη λύτρωση είναι με την Ελλάδα. Και ήταν και φοβισμένοι για την ιστορία που είχαν, το παρελθόν που είχαν με τις αλβανικές κρατικές υπηρεσίες. Ήταν ενωμένοι. Ξεχάσαμε το παρελθόν. Η Ελλάδα αποδείχθηκε ότι δεν μας ήθελε τόσο ενωμένους. Γιατί τόσο ενωμένοι τις βγάζαμε δουλά. Θα ζητάγαμε αυτονομία που δεν το θέλει η μητέρα πατρίδα. Και αυτό για τους Αλβανούς δεν είναι κάτι αντίθετο. Είναι κάτι που το είχαν δεχτεί οι Αλβανοί με το πρωτόκολλο της Κερκύρας και με την αυτονομία και με αυτό το 46 που είχε αφαιθεί το θέμα να λυθεί. Βέβαια. Μετά την επίλυση του Γερμανικού. Βέβαια, στο πρωτόκολλο της Κερκύρας δεν υπογράφουν ούτε Ελλάδα ούτε Αλβανία. Δεν έχει σημασία αυτό. Είναι, άλλοι το έχουν υπογράψει. Είναι αυτό. Οι ηγητές. Αυτό θέλω να πω, ότι μην φανταστεί κανείς ότι είναι μια συμφωνία Ελλάδας-Αλβανίας. Όχι, όχι. Είναι και οι 6 άλλες εγκύτριες που φτιάξαν το αλβανικό κράτος. Λοιπόν. Και είδαμε ότι η πρώτη, μετά την απελευθέρωση τη δική μας το 95, οι πληροφορίες δεν είναι πληροφορίες, είναι αποδεικτικά. Ο Κάρλος Παπούλας ως Υπουργός Εξωτερικών έχει πάρει δεκάδες βορειοεπιρώτες στα Γιάννενα και τους έχει κάνει ενημέρωση, διαφώτιση να φύγουν από την Ομόνια, να μπουν στα αλβανικά κόμματα. Διαμέσου αλβανικών κομμάτων θα ζητήσουμε ό,τι δικαιούμαστε, όλα τα δικαιώματά μας, όχι από την Ομόνια. Και έτσι διαλύθηκαν. Αυτό θέλανε οι δικοί μας, οι πρώην Κατσαπλιάδες, οι δικοί μας, οι πρώην Χαφιέδες. Σου λένε αυτό θέλει η μητέρα πατρίδα. Και σκορπίστηκαν στα αλβανικά κόμματα, ιδρύσανε παραρτήματα αλβανικών κομμάτων σε όλη την περιοχή της Βορείου Ήπειρου. Και Σιδρόπολη και στους Άγιους Σαράντα και Μπρεμετή και Συγκοριτσά και παντού. Και άρχισε η Ομόνια σιγά σιγά να διαλύεται και να δυναμώνει στον τόπο μας, στο σοσιαλιστικό, το δημοκρατικό, τα άλλα διάφορα ονόματα αλβανικών κομμάτων. Και διαλύθηκαμε εμείς. Ησύχασε η μητέρα πατρίδα, δεν τις βγάζουμε δουλειά. Σου λέει τώρα εμείς έχουμε το Αιγαίο, έχουμε αυτά τα σχίσματα. Το κέφαλα, καλύτερα να είμαστε ήσυχα από εκεί και πάει το θέμα το δικό μας, πάει να σβήσει. Πάει τόσο χαμηλά που διέρχεται το 2013 κάτι αποφάσεις της κυβέρνησης Σαμαρά, που εγώ έχω φάει ξύλο για τον Αντώνη Σαμαρά, όπως τρώει ένα σκυλί ξύλο, γιατί έβαλα, όταν γύρισαμε με τον Ηρακλή στον τόπο μας, οι πατριώτες μου με χαρά μεγάλη με βάλανε με ένα κοινοτάρχη του χωριού. Βγάλανε με τις κλωτσές, με δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά μπορεί να πεις με κλωτσές εκείνων που τον έχει βάλει ο Αλία, να πούμε, τον κοινοτάρχη. Τον βρήσαν και τον βγάλαν και βάλανε με ένα κοινοτάρχη και τον Ηρακλή αντιπρόεδρο. Και εμείς το πρώτο που κάναμε δημοκρατικά, ονομάσαμε την πλατεία του χωριού πλατεία Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Γιατί έτυχε να είναι ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας που επισκέφτηκε τον τόπο μας και το χωριό μας. Και έβαλε και τους 6 όρους στο φινάλε. Και έβαλε και τους 6 όρους. Την οδός που σε πάει προς την εκκλησία, Κοίμηση Θεοτόκου, οδός Αντώνη Σαμαρά. Γιατί όταν επισκέφτηκε ο Αντώνη Σαμαράς το 90, λίγο πριν πέσει η Αλβανία, επισκέφτηκε την Αλβανία, δεν υπάκουσε στο πρόγραμμα των Αλβανών. Και ήθελαν να τον έβαναν αυτοί σε ένα βάτρα που το λένε, σε μια αίθουσα κουλτούρας του κόμματος, με ένα πρόγραμμα εκεί πέρα, χορευτικό και ξέρω εγώ τι. Αυτός τα ήξερε αυτά από εδώ. Και τους λέω, όχι, εγώ θα πάρω τον δρόμο. Και πήρε τον δρόμο, εκείνο τον δρόμο που πήρε αυτός, τον βάλαμε οδός Αντώνη Σαμαρά. Και ήταν πρωτοβουλία, είπανε πρωτοβουλία του Δημογέροντα. Όλο το χωριό το θέλει. Την κεντρική οδός του χωριού τη βάλαμε οδός Βασίλη Σαχίνη, του εθνομάρτυρα που ήταν αρχηγός της Μαβή, που τον εκτελέσανε οι κομμουνιστές Αλβανοί το 1943. Και ο Σαμαράς, όταν στην ανάκριση βέβαια έφαγα το ξύλο ότι έρθες από την Ελλάδα στην Αλβανία να ελληνοποιήσεις τα αλβανικά εδάφη. Πια να ελληνοποιήσω τη Βόρειο Ήπειρο, να ελληνοποιήσω. Μια από τις κατηγορίες ήταν και αυτή, να πούμε.
Ο Σαμαράς όμως, ο οποίος αδίκως κατηγορήθηκε ότι αυτός ήφερε τους Βορειοϋπηρώτες εδώ, ποτέ δεν μας ήφερε αυτός εδώ. Ο Σαμαράς, άμα να έλεγε να μην πατήσει Βορειοϋπηρώτες στην Ελλάδα, εμείς θα τον βρίζαμε και θα ερχόμασταν όλοι στην Ελλάδα. Ήταν ο πόθος να ερχόμασταν στην Ελλάδα. Ασχέτως που δεν πρέπει να παρατήσουμε τα μέρη μας και έπρεπε να γυρίζαμε πάλι πίσω. Με ένα λόγο, το 13 ο Σαμαράς με την κυβέρνηση τότε που ήταν μαζί Πασόκ και ήταν και του Φώτη του Κουβέλη, όλοι μαζί τότε, καταργήσανε κάποιο βόηθημα που δίνανε στα γεροντάκια που έχουν μείνει στον τόπο μας. Το καταργήσανε. Η σύνταξη του ΟΓΑ πέρανε καλά ευρώ. 300 ευρώ για αυτούς τότε ήταν σωτηρία εκεί πέρα. Αλλά τα άκουψε αυτά με το μαχαίρι. Δεν τους άφηκε τουλάχιστον 50 ευρώ να μην κοροϊδεύουν οι άλλοι οι Αλβανοί. Έρχονται οι Αλβανοί στα χωριά μας, λένε: άμα πού τους έχετε, πού είναι η μητέρα σας, μωρέ. Αδέρφια μας είστε, μωρέ. Ξεχάστε την Ελλάδα. Διακονάριδες, τυποτένοι. Μας βρίζουν, τα γεροντάκια μας έπεσαν ψυχολογικά. Ξέρω περίπτωση να πούμε κάποιον, Γιώργος Ιωαννίδης λέγεται. Ο πατέρας του πέθανε στην Ελλάδα γιατί ήταν αντάρτης του Ζέρβα. Και δεν μπόρεσε να κάτσει στην Αλβανία, έρθε στην Ελλάδα γιατί θα τον καθαρίζανε οι Αλβανοί. Πέθανε αγωνιζόμενος στην Ελλάδα. Ο πεθερός του, ο Ευάγγελος Ζάχος, χειδραπετεύσει στην Ελλάδα και πήγαινε και έρχονταν κάνοντας δουλειά υπέρ της πατρίδας. Το 59 τον πιάνουν οι Αλβανοί προδομένος, όταν έφυγε από την Ελλάδα, είχε προδοθεί και τον περίμεναν οι Αλβανοί. Τον δικάζουν εις θάνατο και πεθαίνει στη φυλακή μετά από 30 χρόνια. Και τώρα αυτός, Γιώργος Ιωαννίδης λέγεται, ζει στην Αλβανία, είναι 88 χρονών. Παιδί δηλαδή, ο πατέρας του πέθανε εδώ, ο πεθερός εκεί. Και λέει, έμω μπαμπά Γεροντίαν, δεν μου βγαίνει η ψυχή παιδί μου, ώσπου να δω την ένωση δεν θα πεθάνω. Ποιο μου κόβεις τη σύνταξη ρε αδερφέ, αυτού πεινάει αυτός και όλοι οι άλλοι πεινάνε. Αυτού 50 ευρώ για συμβολικούς λόγους, έτσι, μην τον τρελαίνεις, μην του κόβεις τη σύνταξη. Πάει αυτό, πέρασε αυτό. Θα πεις αυτό ήταν βόηθημα, κινδύνεψε η πατρίδα, εντάξει την έκοψε. Έρχεται ο νόμος Κατρούγκαλου. Δεν υπάρχει πιο μίζερος, πιο αντικοινωνικός, πιο απάνθρωπος, πιο αντεθνικός. Δεν υπάρχουν, τόσο πλούσιο λεξικό έχουμε και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αυτός ο νόμος. Ξέρεις τι είναι ο νόμος Κατρούγκαλου? Πολλοί βουλευτές δεν το ξέρουν. Τουλάχιστον έτσι παρουσιάζονται. Όταν πάμε και τους βρίσκομαι, δεν το ξέρουν. Ξεχωρίζει εμάς και λέει: αν είχατε εδώ 40 χρόνια στην Ελλάδα, τότε θα πέρατε την εθνική σύνταξη. Άλλο τα 380 ευρώ. Ας δούλεψε στην Ελλάδα 30 χρόνια, δηλαδή εγώ και εσύ αν είμαστε στο ίδιο μέτωπο εργασίας 30 χρόνια, από το 90 που ήρθα εγώ δεν θα πάρω τα 380 ευρώ, θα πάρω, η σύνταξη δική μου θα χωριστεί σε 40 τεμάχια, 40 τεσσαρακοστά, και αν έχω δουλέψει στην Ελλάδα 25 χρόνια θα πάρω 15 τεσσαρακοστά λιγότερα από την εθνική σύνταξη. Λες και θα σωθεί η μητέρα πατρίδα από αυτά τα ψίχουλα, από αυτή τη διαχώρηση, διαχωρισμό που κάνει, από αυτό. Αυτά πληγώνουν τον κόσμο. Τώρα, για το βορειοϋπηρωτικό, για να προχωρήσει, αν θέλουν να το σβήσουν, μπορούν να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο και το βορειοϋπηρωτικό σβήνει. Θα κρατήσουμε έπειτα το λόγο που σε βάζομαι στη σιγούρα, που σε θάφομαι. Τελειώνει το βορειοϋπηρωτικό. Αν θέλουμε να αναζωογονηθεί, να αναζωοποιηθεί, να ζωντανέψει το βορειοϋπηρωτικό, χρειάζεται καταρχήν, αν οι αλβανικές υπηρεσίες αυθαιρετούν η Ελλάδα αυτό που να τους πει να το εννοήσει, ότι αν μου πειράξετε έναν Έλληνα, έναν όχι πολλούς, θα είναι αιτία να εισχωρέσω μέσα να προστατέψω τα παιδιά μου, τα αδέρφια μου, το χώρο μου. Βάλτε τάξη στο σπίτι σας, όπως είπε ο παππούλας του Μπερίσσα, βάλε τάξη στο σπίτι σου. Η Ελλάδα είναι σπίτι της εκεί πέρα. Το αναγνωρίζουν οι διεθνείς συμβάσεις και διεθνείς συμφωνίες. Ένα είναι αυτό. Το άλλο να εξαναγκάσει, όχι να εξαναγκάσει, να βγάλει οδηγία ότι οι βορειοϋπηρώτες πρέπει κάθε τόσο που τους ζητεί ο τόπος τους να γυρίσουν πίσω, να ψηφίσουν και να κοιτάξουν τον οικοκυριό τους, τα σπίτια τους, να μην τα αφήκουν να ερημώσουν, γιατί παίζεται το εθνικό θέμα της Βορείου Ηπείρου, για το οποίο αν πέθαναν 5.000 μόνο στα μέρη μας το 40, έχουν πεθάνει άλλες πολλές περισσότερες χιλιάδες από το 12-14 με το όνειρο της ενώσεως, γιατί είναι ένα θέμα που έχει μείνει ανοιχτό. Πρέπει 10, 15, 20, όσο περισσότεροι διανοούμενοι που γνωρίζουν καλά
το θέμα και που το αγαπούν. Γιατί να το γνωρίζεις καλά και να μην το αγαπάς, μπορεί να το θάψεις, όπως το θάφουνε μέχρι σήμερα. Να γράψουν ένα Ευαγγέλιο για αυτό το εθνικό θέμα, το οποίο θα είναι σημείο αναφορά για όλες τις κυβερνήσεις, το πώς πρέπει να πράττουν. Να υπάρχει μία γραμμή και να μην αλλάζει με την όποια κυβέρνηση βγει προς τα έξω, όταν αλλάξει το κόμμα κάθε 2-3 χρόνια να αλλάζει και η γραμμή για τα εθνικά ζητήματα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Δεν είναι η χαρά να πω πολλά και δεν έπρεπε να πω πολλά. Ήθελα να σε αφήσω να τα πεις, να τα εξομολογηθείς, να τα βγάλεις από μέσα σου. Δεν ήθελα να σε παρεκκλίνω ούτως ή άλλως σε χήμαρος. Αλλά έχεις και ένα καινούριο βιβλίο εδώ πέρα. Ο κόσμος μπορεί να τα βρει τα βιβλία του Κώστα Κυριακού. Προδοσία και αυτοθυσία. Ναι, αυτό δείχνει τα δύο άκρα. Δείχνει αυτούς που θυσιάζονται και αυτούς που προδίδουν, τους δικούς μας δηλαδή. Και κλείνεις με ένα μυρολόγιο τελευταίο ήρωα. Στο Πιστόφυλλο έχουμε ένα μυρολόγιο για τον ήρωα τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, που τώρα είναι και οι μέρες του, να πούμε. Εκεί την ημέρα που τον θάφανε, που τον παραδώσανε, η κυρία Ευτυχία Κυριακού, της έρθε αυθόρμητα αυτό το μυρολόγιο και το έγραψε και το βάλαμε στο Πιστόφυλλο αυτό του βιβλίου. Κώστα μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα πάλι, που τα είπαμε. Όλοι να είστε καλά. Όλοι οι Έλληνες, όλος ο Ελληνισμός, και μακάρι να έρθει η ώρα. Κάθε φορά όμως βρισκόμαστε στα ίδια, λέμε. Τι να πούμε, και αυτό είναι η πίκρα. Δεν έχει προχωρήσει το πράγμα κατά τι. Όπως είπα, το ίδια έλεγα το 90 που πρωτοήρθα στην πατρίδα. Κρίμα είναι να είστε. Τα ίδια το 2000, το 2010, το 2020. Έτσι θα πεθάνουμε. Αλλά πιστεύουμε ότι ο Ελληνισμός δεν χάνεται, όπως το έχουν πει άλλοι. Φτάνει να υπάρχει μαγιά. Γιατί δεν χάνεται? Να σου πω ένα περιστατικό, 2 λεπτά, αν έχουμε χρόνο. Επειδή σας είπα, δουλεύουν οι υπηρεσίες, οι ξένες, των ξένων στρατοπέδων, στις 8 Σεπτεμβρίου, πριν ένα μήνα και κάτι μέρες, ήμουν στο εφετείο κατηγορούμενος. Ήμουν υπόδικος. Έκατσα στην καρέκλα, έκατσα σε αυτό που κάθομουν κάποτε τόσες φορές στην Αλβανία, πολλές φορές στην Αλβανία κατηγορούμενος, κατηγορήθηκα και εδώ με μηχανογραφίες, με συκοφαντίες υπηρεσίων άλλων στρατοπέδων. Αυτό που σου δίνει ανάσα, που σου δίνει ζωή, είναι ότι η εισαγγελέας και η πρόεδρος του δικαστηρίου και όλο το δικαστικό σώμα, όταν κατάλαβαν το παιχνίδι, βέβαια, γιατί πήγα στο εφετείο? Γιατί ως νομικός δεν πάμε πρώτο δίκαιο, πάμε ευθεία στο εφετείο. Δεν περάμε από πρώτο δίκαιο. Γι' αυτό πήγα ευθεία στο εφετείο. Υπερασπιστής μου ήταν ο κύριος Αντώνης ο Φούσας. Αυτός που ήταν στα Τύρανα υπερασπιστής ήταν εδώ. Όχι πίστηκε, όχι κατάλαβε όλο το δικαστικό σώμα και ο εισαγγελέας που ήταν καταπέλτης εναντίον μου αρχικά. Η κατηγορία ήταν ότι είχαμε ιδρύσει μια οργάνωση εδώ πέρα, εγκληματική οργάνωση, και εκδίδαμε ψευδείς βεβαιώσεις. Φαντάσου τι σκαρφίστηκαν αυτοί που έχουν δώσει τις ακάλυπτες επιταγές του 90, οι συνεχιστές αυτοί είναι. Και τελικά ενθουσιάστηκε τόσο πολύ το δικαστήριο, μαθαίνοντας τις αλήθειες, όσο που όχι κατηγορούμενοι που δεν μου είπανε ούτε μια φορά, αλλά μου είπαν που έχει τα βιβλία σου. Μάθανε για τα βιβλία. Ήταν κάποιος φίλος που είχε φέρει τα 9 τα βιβλία και δέχτηκε η εισαγγελέας και οι πρόεδρος του δικαστηρίου να τα βάλουν πάνω στην έδρα του δικαστηρίου τα 9 τα βιβλία. Αυτά τα βιβλία. Τα 9. Αυτά και τα άλλα τα 7. Και μου είπανε να πιούμε καφέ μετά. Δηλαδή, ανέβηκα τόσο, ήταν μάρτυρας ένας απόστρατος και τους λέει: σήμερα παίρνω ένα γαλόνι παραπάνω, που μου δόθηκε η τιμή να είμαι υπερασπιστής στον ήρωα. Δεν θέλω να λέω τέτοιες κουβέντες, αυτός τες είπε, να πούμε. Και είδα ότι δεν έχει πεθάνει ο Έλληνας, ρε αδερφέ, όχι. Εκείνοι που θα με δίκαζαν, εκείνοι ήταν οι άγγελοι δικοί μου, εκείνοι με ύψωσαν, εκείνοι με αγκάλεσαν και μου είπαν να πιούμε καφέ μαζί και δέχτηκαν να βάλουν στην εξέδρα του δικαστηρίου τα 9 βιβλία. Αλλά ο εχθρός, που έλεγαν οι μασκαράδες, οι κομμουνιστές, δεν κοιμάται. Αυτοί δεν κοιμούνται ακόμα. Μας έχουν στον ίδιο κύκλο, όσο να ζούμε θα μας κατατρέχουν. Και εμείς όσο να ζούμε δεν θα σταματούμε. Να σε καλά, ρε Κώστα μου. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Αχ, πατρίδα μου, Ελλάδα, σύ του κόσμου η συλλαμπάδα, κι
καίγεσαι για να φωτίσεις τους ανθρώπους να ξυπνήσεις. Αχ, πατρίδα μου Ελλάδα, μαύρο φως και σιλιακάδα, νοιάζεσαι για να φωτίσεις, φως και γνώση να σκορπίσεις.